Έλα να κερδίσουμε χρόνο, Είναι η Τρόικα εδώ πέρα, μαζί, ενωμένη, απαρτία που λένε οι μορφωμένοι. Χρήστος Αλτίδης, Μάριος Λαμάς, Παναγιώτης Παπαδόπουλος και Σωτήρης Δασκαλάκης. Θα πιαστούμε αγκαλίτσα με όλους εσάς και θα πορεθούμε μαζί για το επόμενο δίωρο. Είμαστε στο λίμπερο της καρδιάς, στο 107,4, 10 με 12 είναι η αγαπημένη σας Τρόικα. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας για την πρώτη ώρα τουλάχιστον. FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526. Όσον ούπο έρχεται ο Μάριος για να σας ενημερώσει τι θα προσφέρει σήμερα η εκπομπή. Μαζί μας πάντως έχουμε σίγουρα τον βυθό. Ακούς, μυρίζεις, γεύεσαι βυθό. Ρίξε άγκυρα στο λιμάνι της γεύσης με 4 βρουλάκια, παίρνεις τσιπουράκι και 2 μεζεδάκια. Πού αυτά? Αγνώστρο στρατιώ 36 στην Πολύχνη, τηλέφωνο κρατήσεων 2310 66 23 76. Πήγε σήμερα στο βυθό. Αύριο τι μπορείς να κάνεις? Μπορείς να κάτσεις σπίτι σου και να πάρεις Mr. Gold. Τι είναι αυτή? Πίτσα. Τρεις πίτσες κανονικές, 72 εκατοστά, ούτε καν 10 ευρώ παιδάκια. Μόνο 9,90. Επίσης απολαύστε ατομικές πίτσες με 0,80 λεπτά και 1 ευρώ. Σικές Μεσολογγίου 2 μετά το γήπεδο του ΒΑΟ, delivery στο 62-85-86 από 1 το μεσημέρι μέχρι και 1 το βράδυ. Σικές Νεάπολη, Αμπελόκηπη, Πολύχνη, Μετέωρα και στο κέντρο. Όλα αυτά η Mr. Gold την ευχαριστούμε που είναι μαζί μας την πρώτη ώρα. Την πρώτη ώρα τη εκπομπή. Αυτό εδώ, σε καταλαβαίνω, είναι άστο, μήπω. Ποιο? Αυτό εδώ που έχει καταλαβαίνει. Μπράβο, σε καταλαβαίνω. Είναι λίγο δύσκολο, ναι. Όχι λίγο. Εντάξει, εγώ μπερδεύομαι στο Mr. Gold, άστο. Δεν λέω για τον Mr. Gold, ναι. Λέω για το κειμενάκι. Ναι. Αυτός που το έχει γράψει για μένα είναι μηνύσιμος. Εντάξει, μηνύσιμος, πάντως η γεύση του είναι φοβερή. Φοβερή και θεϊκή. Mr. Gold, Mr. Gold. Άλλο αυτό. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Έτσι, άλλο μπράβο. Που τρόμπες και ναι. Άλλο καρακουτρόμπες. Έλα τώρα που τους πήραμε παραμάζωμα. Dialogue. Πώς θα σου το πω στα γερμανικά το παραμάζωμα. Αν ψάχνεις δουλειά σε Θεσσαλονίκη, Κατερίνη, Ιβέρια, αν μιλάς και γράφεις γερμανικά, είσαι επικοινωνιακός, δηλαδή εγώ, αξιόπιστος, πάλι εγώ και συνεργάσιμος, είναι και ο Ασλαμάς, προσφέρουμε. Τουλάχιστον 1.100 ευρώ εισόδημα, επιπλέον προνόμια, πληρωμένες holidays, δηλαδή διακοπές, ρεπό σε αργίες, μοντέρνο χώρο εργασίας και ευχάριστο κλίμα και 3 weeks, ναι, 3 εβδομάδες εκπαίδευση πληρωμένη. Περισσότερα στο dialogue.gr. Δεν χορταίνουμε με χορηγούς, δεν χορταίνουμε ποτέ. Ασφάλιση Μαργαριτόπουλος, σήμερα το λέω τελευταίο, αλλά είναι πρώτος στις ασφάλειες. Επειδή το αυτοκίνητό σας είναι πολύτιμο, στις ασφάλειες Μαργαριτόπουλος είμαστε σε θέση να καλύψουμε κάθε απαίτηση με πακέτα προσαρμοσμένα στις προσωπικές ανάγκες. Information, που λένε στα ελβετικά. Πληροφορίες δηλαδή. Στο margaritopoulos.com και στο νέο τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-911-701. Αυτό θα πει ξεπέτα. Όχι ξεπέτα. Του κάνει αφιέρωμα τρελό. Δεν είναι ξεπέτα. Περίμενε, υποτιμά το τι είπε τώρα. Επειδή του είπα μαζεμένου, κατάλαβε. Τι ξέρει. Καλά, εντάξει. Του σκορπάμε, κατάλαβε. Τι να κάνουμε. Μα ειδοποιούν για να δώσουμε δώρο 4 και 4. Τι να κάνουμε, παιδιά. Του ευχαριστούμε βέβαια. Του ευχαριστούμε εμεί, αλλά τρέχει ο Ασλαμάς 9 και 4 όμω. Γιατί εγώ ξέρω το πρόγραμμά μου ότι είναι αυτό. Του ευχαριστούμε βέβαια. Ότι ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Δεν λέω. Μην είμαστε χάριστοι. Και το παίρνω. Παναγιώτη, ένα στυλό να μου δώσει λιγάκι μόνο. Το μπλε, ένα μπλε. Τον μπροστά δώσει. Όχι, γίνει τον μπικ το καλό. Εκεί είναι ένα πάτη, άστα. Δώσε το καλό τον μπικ. Μπράβο, ρε γιγαντά μου. Έτσι, ορίστε, κυριούλη. Μπράβο, ρε ψυχούρα μου. Λοιπόν, Σωτήρη Δασκαλάκη παρουσιάσαμε. Όχι, δεν το παρουσιάσαμε. Σωτήρη Δασκαλάκη, έχουμε ακόμη πρωινό Πέμπτη. Είναι μαζί μα και θέλουμε να δώσετε λίγη προσοχή στου διαγωνισμού μα που είναι αυτό που σα υποσχεθήκαμε από την Δευτέρα συν έναν ακόμη. Λοιπόν, SMSική επικοινωνία. FM κενό, μήνυμα αποστολή στο 54526. Γραμμές θα ανοίξουμε μετά τις 11:05. Μην καλεί κανείς τώρα. Ανοίγουμε μόνο γραμμή για δύο ανθρώπους. Μόνο για δύο ανθρώπους. Έτσι. Για τον κύριο Ευθυμιάδη, τον βοηθό, τον Β' βοηθό του χθεσινού αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Αστέρα Τρυπόλεως. Κύριο Ευθυμιάδη, μόνο για αυτόν και κυρίως. Για τον Στέφανο Κουμπαράκη, τον διαιτητή, τον 31 ετών διαιτητή του Συνδέσμου Διαιτητών Θράκης, τον οποίο τον περιμένω από το παιχνίδι του κυπέλου Εργοτέλης ΠΑΟΚ. Διαιτητής ήταν αυτός. Το ξανακάνει. Άντε. Ακριβώς το ίδιο εψέ. Κουμπαράκης. Λοιπόν. Που έχει μπούκλα στο μουστάκι. Είσαι πουλέν μου. Είσαι πουλέν μου. Γιατί ο Ασλαμάς δεν έχει μνήμη Golden Fish. Μπράβο. Elephant. Δεν έχει μνήμη Golden Fish και στα μπέρνει και ποιοι είστε. Elephant. Το ίδιο λάθος ξανά, αγαπημένε μου, Στέφανε Κουμπαράκη, μόνο για σένα, 2310-287-888.
Το ίδιο ξανά. Δύο φορές. Με φορές. Την ίδια ομάδα. Δύο εμπλέκεται ο ΠΑΟΚ. Δύο φορές το ίδιο. Ακριβώς το ίδιο. Φορές. Τηλέφωνο για σένα. Μην πάρει άλλος. Κανείς, όχι. Δεν ανοίγουμε γραμμές. Ποτέ. Ταλαιπωρείται και Μαριλής και Δασκαλάκη. Έτσι, μπράβο. Έτσι. Ξεκάθαρα. Τώρα θα πάρει. Ξεκάθαρα. Πάρε και αν μπορεί ο Ευθυμιάδης, γιατί χθες στο Ζαγόρα είπαν τουλάχιστον, αν κατάλαβα καλά, 2-3 Κατερινιώτες που τον ξέρουν από εκεί ότι είναι φόλα ΠΑΟΚ. Αυτό δεν το γνωρίζω. Είναι άδικο. Είναι άδικο για μένα. Εγώ δίνω την ευκαιρία να το πει ο ίδιος. Θα τηλεφωνήσει τώρα, κύριε Ευθυμιάδη. 23-10-287-888 Κατερινιώτες εψέ στο Γιώργο του Ζαγούρα, τα μεσάνυχτα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Προσέξτε λίγο τι δίνουμε. Σήμερα, απόψε, είναι μεγάλη, προσωπικά μεγάλη χαρά, γιατί σας δίνουμε προσκλήσεις διπλές για δύο πραγματικά υπέροχες θεατρικές παραστάσεις. Για δύο αριστουργήματα. Στο ένα έγινε χθες η πρεμιέρα, στο άλλο είναι η πρεμιέρα απόψε. Δίνουμε για την πρεμιέρα. Λοιπόν, δίνουμε για την κάθε μία από τις δύο παραστάσεις από δύο διπλές προσκλήσεις. Δύο διπλές. Και θέλουμε να μην γράφετε θέατρο, γιατί δεν μπαίνετε πουθενά, να γράφετε το όνομα της κάθε παράστασης. Φεγγίτης του Sir David Hare, εννοείται για να είναι Sir, μιλάμε για Βρετανό, αριστούργημα πραγματικό του Sir David Hare, σε σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη. Είμαι σίγουρος ότι ο Σωτήρης ενδιαφέρεται, είμαι σίγουρος και καταλαβαίνει τι εννοώ. Με Δημήτρη Καταληφό, με Θεό Δημήτρη Καταληφό, έναν από τους τρεις σημερινούς Έλληνες ηθοποιούς για τους οποίους θα πλήρω ένα εισιτήριο για να τον δω μόνο να κάθεται σε μια καρέκλα για να κοιτάει το άπειρο, κανονικά. Με υπέροχη Λουκία Μιχαλοπούλου και τον νεαρό και ανερχόμενο Μιχάλη Πανάδη. Πραγματικά υπέροχο έργο, διανθισμένο με χιούμορ, πολύ πολύ σκέψη γύρω από την ερωτική σχέση, διανθισμένο με χιούμορ. Φεγγίτης, Skylight, για το πούμε σε απλά γερμανικά. Απόψε στο Θέατρο Κολοσσέων, ώρα 9. Στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Βασιλής Ρώσης 150. Και δίνουμε και δύο διπλές προσκλήσεις για το αριστούργημα του Μπέρτολντ Μπρέχτ, ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν. Με την Πέγγι Τρικαλιώτη σε σκηνοθεσία του Νικορέστη Χανιωτάκη. Θα ήθελα να με λένε Νικορέστη, αν δεν με λέγανε Μάριο, το εννοώ. Πολύ πανέμορφο Νικορέστης. Λέω, πώς θα λες, Παναγιώτη. Αν νόμιζα Πέγγι. Πέγγι λατρεμένη. Πέγγι λατρεμένη. Η οποία παραμένει ίδια. Την αγαπώ. Τη λατρεύω. Ναι. Τη λατρεύω. Ναι. Φοράει τζιν το ναι. Μπούτι σου. Μπράβο. Το ένα το μπούτι σου. Μπράβο, Πεγκούλα. Τι. Λέει ο Σωτήρης Δασκαλάκης, το μεταφέρω. Ναι. Όταν ο άνθρωπος. Ναι. Αν θέλει να έρθει από εδώ πέρα, κάνε. Όταν ο άνθρωπος είναι αδύνατος και μπαίνει ο Τσαλτήρης. Blues Brothers. Ναι. Ναι. Ποιος όμως. Ο σκορεμένος, ο Μπελούτσι. Ο χοντρό. Ναι. Το χοντρό. Σε είπε χοντρό. Δεν τον είπα. Δεν σε είπα. Είπε Blues Brothers. Την αλήθεια. Ποιον τον Ντάνα Αϊκρόιντ εννοούσε. Κάθε το να ένα, τελειώσει λίγο. Κάθε το ένας, κάθε και ο άλλος. Ναι. Σωστό. Ποιος είναι ποιος. Εδώ, υποκλίνομαι. Υποκλίνομαι. Πού, κάπου έχεις να πάσεις. Υποκλίνομαι. Γιατί δίκες έτσι, κάπου έχεις να πάσεις. Υποκλίνομαι. Να τελειώσει λίγο ο Σωτήρης Δασκαλάκης. Όταν ο άνθρωπος είναι αδύνατος, λέει ο Σωτήρης Δασκαλάκης, κρατάει περισσότερο τη φόρμα του στο πέρασμα των χρόνων. Λέει ο Σωτήρης Δασκαλάκης. Θα συμφωνήσω. Οι πολίστες όμως κρεμάνε. Ναι. Για την Πέγγι Τρικαλιώτη, την ηθοποιώ. Πιο αδύνατη είναι. Βασικά είναι πιο αδύνατη, γιατί την είδα πριν ένα χρόνο, 1,5 από κοντά, στο θέατρο Αυλαία και είναι φανταστική. Λοιπόν. Ναι, αυτό, με αυτό ξεκίνησα. Ποια σφαγή, ρε. Περίμενε, καλό, τι περίμενε, βρε. Ποια σφαγή. Μάτια μου άνοιξε γραμμές. Δεν με άκουσε. Δεν με άκουσε. Λέω οι γραμμές μετά τις 11. Απλά ανοίγω για δύο ανθρώπους. Συγγνώμη, Χρυσανθέ, γιατί η αγόρι μου περίμενε. Να, να πάρει ο καθηγητής εξολογίας ο κύριος Ασκητής. Να μας πει το μόρι. Ο Κουμπαράκης ο Στέφανος. Το μόρι. Ποιος διαιτητής είναι που ήρθε εδώ πέρα μία ώρα. Πριν τρεις μήνες. Εργοτέλης ΠΑΟΚ, εργοτέλης ΠΑΟΚ, τι έκανε. Το πλεονέκτημα. Το ίδιο χθες. Απίστευτος. Πιστός είσαι. Εμένα δεν με νοιάζει τον γκολ. Τον γκολ δεν με νοιάζει. Καθόλου. Εγώ άλλα πράγματα βλέπω. Καθόλου δεν σε νοιάζει. Γιατί έγινε αυτό. Γιατί, why, πες μας. Δεν ήθελα να ευνοήσουν τον ΠΑΟΚ. Όχι φυσικά. Για να είναι άνετος ο Άρης, φίλε. Να βγει πέμπτος Ευρώπη, να έχει άδωρα. Να η μου χρήτσα. Για τον Άρη έγινε. Να η μου χρήτσα ο Άρης. Κατάλαβες τι γίνεται. Καλό, σε παραδέχομαι. Καλό, σε παραδέχομαι. Τι αγκάνεις, τι αγκάνεις. Καλό, σε παραδέχομαι. Και επειδή είμαι δίκαιος. Καθόλου. Να βγάλω τον ασκητή. Και επειδή είμαι δίκαιος. Περίμενε. Και επειδή είμαι δίκαιος. Ποιος παίζει στο ΑΕΚ Λαμία ΕΨΕ. Ο Ιωάννης Παπαδόπουλος. Άλλος περήφανος Μακεδόνας. Ο οποίος τι κάνει. Πάρα πολύ σωστά. Βγάζει κάρτα κάποια στιγμή στον Ντάνι Μπεχαράνο. Συγγνώμη λίγο, τι λέω. Κοτσάνε, συγγνώμη. Ντάνι. Όχι βρε. Ο Ντάνι είναι του τέτοιου. Του της Λαμίας. Έλα ρε εσύ. Βγάζει κάρτα ρε παιδί μου, τέλος πάντων. Μάλλον την έχω χάσει εδώ πέρα. Ή την έχω. Σε παίκτη ΑΕΚ.
στον πόντο. Απίθανο γκολ το θεωρεί το πρώτο, φίλε. Ναι. Δεν το θεωρεί ο site. Απίθανο ήταν. Ποιο. Ναι. Αφού Μακεδονία. Σου, Μακεδονία. Σου, Μακεδονία, σου, Μακεδονία του Μάτο. Έμειχε και δεν γενέθλια. Τι θα σα κάνω. Εμεί δεν έχουμε γενέθλια. Λοιπόν. Όχι, εφημερίδα Μίκρα. Δεν ήταν Μάτο. Βγάζει κίτρινη κάρτα πολύ σωστά σε ποδοσφαιριστή τη ΑΕΚ. Πολύ σωστό. Όντω. Είναι φάρο και κάρτα. Όντω. Sorry τώρα δεν μπορώ. Ναι, αλλά. Η μπάλα έχει πάει στον Παράλε. Άρε Παράλε. Χτυπιέται όλη η Λαμία. Ρε φίλε, γιατί με κόβει. Άσε τη φάση και μετά τη δίνει την κάρτα. Εντάξει, καλά, δεν είναι η ίδια η φάση βέβαια. Γιατί έχει μπροστά είναι αλλιώ. Είναι παράλληλη πάσα και ο Παράλε έχει μπροστά του όλη την ΑΕΚ. Αλλά πάλι άστινα. Στον Παράλε πήγε μπάλα. Οπότε, αν ακούει και ο περήφανο Μακεδόνα Ιωάννη Παπαδόπουλο, α επικοινωνήσει. 23-10-287-888. Γιατί ο Ασλαμή είναι δίκαιο. Ναι. Άλλο κάνουμε χαβαλέ κολαντρίζουμε παδικά. Ναι, κατά ωραία αυτά. Εντάξει, οκ. Okay. Εδώ είμαι δίκαιο. Έχω χάσει την κάρτα, ρε. Ποιος, σε ποιον πειράζει, είναι. Πειράζει, είναι πριν τον Καρυπίδη λίγο. Ή μετά τον Καρυπίδη. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Είναι πάντως κίτρινη κάρτα σε παίκτη ΑΕΚ. Σωστή. Σωστή. Μα η μπάλα έχει πάει αγόρι μου στο φόρτι της Λαμίας. Άστρο να δούμε τι θα κάνει. Θα πάρει να κάνει την πατάτα της ζωής του. Είναι μπροστά και όλοι. Είναι και ο οικονόμου. Είναι και ο. Είναι και ο. Πες το ρε. Είναι και ο Τσόσιτς. Εντάξει. Οκ. Okay. Μα άστρο να το δω. Αν είναι ρε παιδιά το κανονισμό το πλεονέκτημα, πάρτε στην ΕΦΑ τηλέφωνο, κανένα πρόβλημα. Γεια σας, είμαστε από την Ελλάδα. Έχουμε μια φαϊνή ιδέα. Δεν θέλουμε το κανονισμό το πλεονέκτημα να σταματήσει. Το δεύτερο γκολ πώς μπαίνει τη ΣΑΕΚ, Μαρία, πες μου λίγο. Θα σου το πω. Α. Να πάμε του αγωνισμού ναι, να κλείσουμε. Συγγνώμη, γιατί θα γίνει κανένα πέρα. Την καλλιό την πήκα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, οπότε δεν γράφετε θέατρο, πληκτρολογείτε FM. Αφήνετε κενό. Γράφετε οπωσδήποτε όνομα και επώνυμο και γράφετε δίπλα. Ή Αυλαία ή Κολοσσέων ή Φεγγίτη ή άνθρωπο. Είναι ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν. Εντάξει, μην γράψετε θέατρο. Αν θέλετε, δεν σας νοιάζει πιο από τα δύο, γράψτε και για δύο θέατρο. Και για δύο θέατρα. Αυτό. Αποστολή στο 54-526. 54-526. Παναγιώτης, με ρώτησε κάτι. Δεύτερο γκολ της ΑΕΚ. Πες μου λίγο. Δεύτερο γκολ της ΑΕΚ. Mm. ΑΕΚ Λαμία. Δεύτερο yeah. γκολ. Είναι του Νέναντ Κρίστιτς, yeah. το οποίο μου θυμίζει πάρα πολύ το yeah. γκολ του ΠΑΟΚ, το νικητήριο στο Χαριλάου. Μπαίνει στο 90-1. Yeah. Πολύ σωστά ο διαιτητής δείχνει καθυστερήσεις 6 λεπτά. Yeah. Εγώ θα έδινα και 7. Γιατί είναι κάτω με τις ώρες ο Νίκος ο Μελίσσας και μάλιστα. Τώρα μην πω πάλι μπράβο, είναι αυτονόητο. Μπαίνει και ο γιατρός της ΑΕΚ. Γιατί δεν μπορούσαν να το παιδί να σταματήσουν την αιμορραγία του και ήταν και ζαλισμένος. Εγώ βασικά το μυαλό μου πήγε αλλού και των πιο πολλών. Ότι δεν είναι καλά, ότι, είναι, ότι το μου φάνηκε λίγο περί, τρόμαξα λιγάκι. Τελικά ήταν απλά στο τέλος μόνο η αιμορραγία. Εντάξει. Εγώ θα δίνα 7. Δίνει 6. Το γκολ το 2-0 γίνεται στο 90-1 στο πρώτο καθυστερήσεων. Είναι η μπάλα δεξιά στον Βίκτορα Κλωναρίδη, ναι. σερβίρει σιρτά στην καρδιά της άμενας, πετάγεται αλλά πρίγιο ο Νέναντ Κρίστησης και σκοράρει. Ναι, με προβολή το πρώτο. Το πρώτο γκολ ναι. στο 63 ναι. του Εζεκίελ Πόνσε, γκολάρα. Ναι. Πέτρος Μάνταλος από τα αριστερά κοντινή, πολύ γλυκιά σέντρα συστημένη, NBA-κό άλμα του Εζεκίελ Πόνσε, ναι. του 22χρονου Αργεντίνου φορ της Ρώμα, νικάει στον αέρα τον, ή τον Αντέτζο ή τον Καρυπίδη, έναν από τους δύο. Και νικάει τον Νίκο Μελίσσα. Μάλιστα. Μπλέκεται δηλαδή και στα δύο γκολ ο Μάνταλος. Στο δεύτερο τον άκουσα. Στο πρώτο που τον άκουσα, δεν είπα. Στο δεύτερο γκολ. Στο πού εμπλέκεται ο Μάνταλος. Στο πρώτο γκολ είναι δικό του. Στο δεύτερο όχι. Στο δεύτερο όχι. Γιατί τι γίνεται. Όχι, ρωτάω έτσι. Όχι, γιατί το ρώτησε με κάποιο ρόλο. Ρωτάω απλά. Α, ωραία. Η ΑΕΚ πώς σου φάνηκε. Η ΑΕΚ πώς μου φάνηκε. Στο πρώτο ημίχρονο. Λοιπόν, ένα-ένα. Η Λαμία παίζει. Στο πρώτο ημίχρονο ειδικά παίζει. Και καλά κάνει έτσι. Φουλ γραμμή μαζινό. Δεν έχω δει φέτος έτσι Λαμία, ποτέ. Και καλά κάνει. Προς Θεού. Ημιτελικό παίζει μέσα στην Αθήνα. Και πολύ καλά κάνουν οι άνθρωποι, έτσι. Η ΑΕΚ απέναντι σε όλο αυτό έχει την πιο φλίαρη κυκλοφορία που υπάρχει. Mm. Με κούρασε. Δεν βλέπει δηλαδή διαφορά με Ζουνίδη. Η φάση της είναι. Στη χθεσινή ΑΕΚ ναι, ναι, ναι. ή γενικά. Γενικά, αλλά και πιο πολύ στη χθεσινή. Γιατί χθες ήταν. Καμία ιδέα. Καμία ιδέα, μάλιστα. Καμία ιδέα δεν είδα. Εντάξει. Κάτι γρήγορο. Δεν είναι γρήγορη η ΑΕΚ. Ναι. Δεν είναι γρήγορη. Ειδικά απέναντι σε πολύ κλειστή άμυνα που θέλει πολύ ταχύτητα και ατομική τεχνική. Ό,τι προσπάθησε μόνο ο Μάνταλος και δεν είναι και τυχαίο ότι η μόνη της φάση στο πρώτο ημίχρονο. Είναι πολύ καλή φάση. Είναι το μακρινό πλασαριστό λόμπι του Μάνταλου ναι. στο οριζόντιο δοκάρι. Στα ρωτάω όλα αυτά για να ξέρω πώς θα τους βάλω στον τελικό. Τρία θα σταματήσω. Στα τέσσερα, στα πέντε δεν ξέρω πού να σταματήσω. Κατάλαβες. Ναι. Τρίτη-τέσσερι χρόνια. Ωραία. Αλλάζεται και το ρούς της ιστορίας, όπως λένε. Ωραία. Η μορφωμένη, έτσι. Ωραία. Τρεις φορές να χάσει από τον ίδιο αντίπαλο συνεχόμενα ναι. σε τελικό. Κάπου θα έχει μια κόμπλα μετά. Βέβαια. Ωραία. Σωστό. Σωστό. Κάτι λένε και ο τελικός για Καστελόριζο. Μακάρι να γίνει και πέρα να πάω κιόλας. Όχι στο ΑΚΑ να γίνει. Καστελόριζο θα πάω. Στο ΑΚΑ πρέπει να γίνει. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε κουμπί γιατί αν μιλάμε για την ΑΕΚ θα κάνουμε ένα τραυματικό 1% εδώ πέρα. Καταρχάς,
επειδή χθες σήμαινησα πάρα πολύ Αντώνη Καρπετόπουλο. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Κώστα Κέσαρη για το υπέροχο άρθρο που έγραψε ή χθες ή προχθές, ψάξε το, για την ΕΡΤ. Πάρτε στην ΕΡΤ και τον Γεωργούτσο. Φανταστικό, Κώστα Κέσαρη, κάποια στιγμή χθες περπατούσα 800 μέτρα και γελούσα μόνος μου. Να είσαι καλά. Ειδικά εκείνο που λες για την μείωση του γκολ στην Ξάνθη δεν υπάρχει. Φανταστικό, απίστευτο. Όπου λέει ο Τάσος Σταμπουλής, σκοράρει Ξάνθη σε μία ανίποπτη φάση. Πώς μπαίνει τον γκολ, το θυμάσαι? Θυμάμαι. Της Ξάνθης. Φάουλ. Ε? Γιώμα, γιατί γίνεται. Απ' τα αριστερά. Ναι. Κάνει συνδυασμένη ενέργεια η Ξάνθη, ναι. Σέντρα ο Κασάδο, ναι, ναι. Κάνει όβρελα από Κασάδο, ναι. Σέντρα, ναι. Κεφαλιά στο Θεό, ο Αλμέιδα γκολ. Σαν εικόνα ρε παιδί με τη Ξάνθη, κατάλαβε. Ανύποπτη φάση. Ναι. Δηλαδή, ο Σταμπουλής γκρέμισε με τη φράση του αυτή τα 2,5 τρίτα της ιστορίας του αγγλικού ποδοσφαίρου. Μάλιστα. Τα γκρέμισε. Μπράβο ρε Κώστα Κέσαρη, να σε χαρώ. Μπράβο. Φανταστικό άρθρο, διαβάστε το. Έχει τουλάχιστον 5 σημεία που θα πεθάνετε στα γέλια, τουλάχιστον 5. Ειδικά αυτό εδώ είναι το ζουμί. Αυτά τα κλισέ σκοράρει σε ανύποπτη φάση. Μου ακούει το όπως το κουλούρι, η μπάλα σκάει μπροστά του, προθέσει ο μάτσο τρομή του. Ευνηδιάζει το κουλούρι. Ποδοσφαιρικό μάτς. Βγάζει μεροκάματο το παιδί ως φορ. Όχι ως καπνεργάτης, ως φορ. Σκάει μύτη στην περιοχή μπροστά του η μπάλα και ο κουλούρι ευνηδιάζεται. Τι περίμενε ο κουλούρι στην περιοχή? Το τραμ. Φτάνει με τα κλισέ, ρε παιδιά. Φτάνει με τα κλισέ. Φτάνει με τα κλισέ. Δηλαδή, πραγματικά νοσταλγώ Γιάννη Γιακογιάννη. Κάθε στιγμή. Φτάνει με τα κλισέ. Νέα παιδιά. Ανύποπτη φάση. Συνδυασμένη ενέργεια. Βγαίνει από τα αριστερά του αριστερού μπακ. Δηλαδή, αν το έκανε αυτό Βιερίνια, θα έλεγε σκοράρει ο ΠΑΟΚ σε ανύποπτη φάση. Χρησιμοποιεί λάθος λέξη, εντάξει. Και σηκωνόταν ο Μάτος στο Θεό. Τέλος το παραμύθι, ρε παιδιά. Μπράβο στον Κώστα Κέσαρη. Ένα ακόμη φανταστικό άρθρο. Όποιος έχει φανταστικά άρθρα από γηγενείς δημοσιογράφους, από γηγενείς της Θεσσαλονίκης εννοώ, να μας λένε τα διαβάζουμε να γελάμε λιγάκι. Γιατί δεν έχω κανένα χιούμορ. Διαβάζω και είναι, υπάρχει παντελής έλλειψη χιούμορ. Δεν υπάρχει χιούμορ. Παντελής. Παντελής έλλειψη θαλασσινού. Χιούμορ. Λοιπόν, εσεμεσικό ξεπαρθένιασμα από τον λατρεμένο Παοκτσί 164. Καλημέρα. Ό,τι λέγατε για τον γκολ του Βέλεθ. Το ίδιο ισχύει και για εχθές. Ίδια γκολ είναι, κυριούλιδες. Το ένα είναι στημένη φάση, το άλλο είναι σετ παιχνίδι. Θα πρέπει να ξεχάσω ό,τι ξέρω εδώ πέρα. Το είδες το γκολ. Ας το παιχνίδι. Το γκολ το είδες. Βολεύει πιο πολύ για να σηκώσει offside στο γκολ του Βέλεθ. Δεν τον δικαιολογώ. Τον βοηθώ, ξέρεις γιατί. Θα τον δικαιολογούσα αν ήτανε από τη μεριά των επισήμων. Είναι από τις 5. Και από εκείνη που βάζει τον γκολ ο Μάτος. Δηλαδή στην ευθεία του αυτός βλέπει μόνο ο Μάτος. Ο ασκητής θα το βλέπει. Δεν μεσολαβεί άλλος μπροστά. Καλέ μου, σε λατρεύω 164. Κατάλαβες τι λέω. Είναι από τη μεριά του Μάτος ο βοηθός. Άρα δεν βλέπει κάτι άλλο να τον μπερδέψει. Είμαι μαζί σου σε αυτό που λες. Αν ήταν τη μεριά των επισήμων. Αν ήταν ο πρώτος βοηθός. Είναι από εδώ, από την 5. Τι βλέπει δηλαδή την 5, είμαι εγώ από την 5 εδώ με τον Παναγιώτη. Είμαστε στην 5. Βλέπει απέναντι και νομίζει τον καλύτερο. Τι βλέπει? Ποδοσφαιριστής της Τρίπολης. Βλέπει τον Μάτος μόνο. Ποιον βλέπει μπροστά από τον Μάτος? Γεράκι, αετός είναι. Έστω και ένα εκατοστό. Βλέπει και απέναντι, κατάλαβες τι γίνεται. Μόνο ο Μάτος βλέπεις από εκεί. 9 εκατοστά. Δεν βλέπεις κάτι άλλο. Τι να κάνεις. Εγώ λέω ένα χιλιοστό, όχι 9 εκατοστά. Βλέπεις μόνο Μάτος. Άρα, αυτό είναι θέμα οπτικό. Λέβαια. Δεν είναι θέμα κρίσης. Φέρτε ξένους. Άστο. Άστο. Είπαμε, το πρωτάθλημα φέτος τα πάντα όλα είναι Ιβάνη Γνατίεβη Τσαβίδης. Άστο. Άστο. Μα το Μάτος γι' αυτό το διώξαμε τη Μασαλία. Τα είπε όλο Τσαλτίδης χθες. Γι' αυτό το διώξαμε τη Μασαλία. Δεν έχει αφήσει τίποτα στην τύχη. 3 χρόνια στη Μασαλία, τον έκανε εκεί πέρα στους γέρες. Και αν μας ακούνε από την Κατερίνη, ας πάρουν τηλέφωνο να μας πούνε ποια ομάδα υποστηρίζει ο κύριος Ευθυμιάδης. Δεν μας ενδιαφέρει. Γιατί εψέ το βράδυ στην εκπομπή του διευθυντού του σταθμού, του κυρίου Ζαγόρα, είπανε κάποιοι Κατερινιώτες. Ποια ομάδα υποστηρίζει? Από τη Λεπτοκαριά δεν πειράζει. Εντάξει. Καταλάβαμε τι γίνεται φέτος. Ναι, ναι, ναι. Εδώ εψέ στην Τούμπα ποιος ήταν στα VIP. Ποιος, για πες. Στην Τούμπα. Να μπει ο Τσαλτίδης. Και να το σχολιάσει αυτός. Καταρχάς έκανα ένα τεράστιο λάθος. Σήμερα ήθελα να μπω μόνο με ένα όνομα στην εκπομπή. Μισό λίγο, χρειάζεται μόνο από ένα όνομα. Σωτήρη, κλείστε τη μουσική. Χεουάν Μιν Σον. Sorry. Έγκλημα. Από χθες σημειωμένο, με αυτό ήθελα να πω, τίποτα άλλο. Χεουάν Μιν Σον. Μπράβο ρε Πεκτούρα. Μεγιά το νέο γήπεδο. Μπράβο ρε Τότεναμ.
δώστε αν έχετε λίγο τσίπα το πρωτάθλημα σε αυτήν την ομάδα. Που δεν ξέρει τι παίζει. Που παίζει μπαλάρα. Και χίλια μπράβο στο Χάρι Κέιν που άξιζε σε ένα σκοράρι πρώτο και τελικά δεν σκόραρε. Πολύ άδικο. Στο μεγάλο Άγγλο Gentleman 4. Λοιπόν, ένα μήνυμα. Ποιο σα τα VIP. Είναι ο βοηθό που στο περίφημο παιχνίδι Ξάνθη Άρης με τον goal του Νέτου στο 99. Ναι, εκείνο εκεί. Με έχει σημαδέψει και το παιχνίδι. Εκείνο το παιχνίδι που, με το Δαλούκα διαιτητή. Με το Δαλούκα. Που είναι από τις μεγαλύτερες σφαγές στο ελληνικό ποδόσφαιρο κατά του Άρη. Ναι, ναι. Φεύγει ο Χαβίτο μετά από πάσα παίχτη της Ξάνθης. Πασάρι, ναι, ναι. Μόνο στο τετατέτ. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Έχει χρωματοψία. Α, εγώ το είπα. Αν οδηγάει αυτό είναι επικίνδυνο. Διώξτε του ανίκανου. Κανένα πρόβλημα. Όσοι μα ακούτε και οδηγείτε μηχανάκια στην Κατερίνη, παιδιά, το νου σα. Είναι στο Πάο Κάεκ που το πλάγιο το κάνει κόρνερ και βάζει κολοπάο. Ναι. Μπράβο. Αυτός είναι ο Φιλιάδης. Αυτά βέβαια θα ήταν λεπτομέρειες για τα σημειών αν γινόταν ανάποδα. Θέλω να στείλεις ένα μήνυμα τώρα σε κάποιον. Δεν ευνοούνται. Ναι. Είμαι δίκαιος, ήθελα να μπεις εσύ μέσα για να το πω. Πάρα πολύ. Ποιος ήταν χθες στα VIP της Τούμπας. Παιδιά, έλεος. Σταματήστε το αυτό. Ποιος. Αριανός άρρωστος, δηλωμένος. Αριανός κιόλας. Τι ήθελε να κάνει στην μπάρα. Χρήστος Γιαννούλης. Υποψήφιος περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας. Δεν είναι και αριανός. Είναι αριανός. Αποφασίστε, παιδιά. Είναι αριανός δηλωμένος. Άλλο πολιτικά, άλλο και τι ομάδα υποστήριζε. Είναι αριανός, το ξέρουν δεν όλοι. Είναι αριανός. Δεν είναι αριανός. Άρα μου το είπανε δύο αριανοί και οι δύο είστε βλάκες. Ο ένας σήμερα το πρωί είσαι βλάκας. Αποφασίστε, ρε παιδιά. Αποφασίστε. Ο Γιαννούλης είναι Άρης. Οι δύο που ψιθυρίζουν. Οι δύο που ψιθυρίζουν τα αυτιά του Μάριου λένε ότι είναι αριανός. Συμφωνώ. Αλλά είναι Άρης. Να σου φέρω Ηρακλειδέα που έχει να πάει στο γήπεδο 11 χρόνια. Κλείνει φέτος 11 χρόνια. Αριανός δεν πάει στην Τούμπα, λοιπόν. Εγώ είμαι εδώ, σου δίνω πάσα καλή. Αριανός, και κάνει και δηλώσεις ότι είμαι εδώ επειδή είναι καλό για την πόλη μας. Άντε, μπράβο, Γιαννούλη. Αριανός δεν πάει στην Τούμπα για προεκλογικά. Γεια σου, ρε Χριστάρα, περιφερειάρχα. Κύριε Γιαννούλη, ουσιαστικά σήμερα... Θα τον συντρίψει ο Τζιτζικός. Χάσατε ψήφους και από τον Αριανό κόσμο και από τον ΠΑΟ. Άρα, Γιαννούλη, σε κάμψα σλαμάς, Γιαννούλη. Ο Αριανός ο Τζιτζικώστας. Έγινε θέμα παντού. Έγινε θέμα. Τον έκαψε, ρε αγόρι μου. 80-20 θα κερδίσει. Εντάξει, καλά, τι να κάνω. Να μην γελάς το γι' αυτό, ρε. Ρε το Γιαννούλη, ρε Γιαννούλη, είχες μια ελπίδα. Ζητείτε ελπίδες, ζητείτε ελπίδες. Ζόρσαρι. Ο δικός μας. Ο Κώστας, ο αδερφός του Δημήτρη. Ο Γιάννης βρέθασε. Α, ο Γιάννης ο δικός, εδώ το λείπα, ναι, εντάξει, ναι, εντάξει, οκ. Δηλαδή, μου το είπαν δύο Αριανοί. Ότι είναι Αριανός, από εμάς λέει το ξεχνάει. Να μας ξεχάσει και κάνει και δηλώσεις. Είναι καλό για την πόλη και τα λοιπά. Το ότι φέρνει ο ΠΑΟΚ θα φέρει τον Νταμπλ. Πάρα πολύ καλό. Για εμάς τουλάχιστον. Για σας. Μπράβο. Αυτά. Λοιπόν, ο 151, καλημέρα από την Ασπρόμαυρη και παραθαλάσσια Αξιούπολη Κιλκής. Πάμε νταμπλούχα ΠΑΟΚΑΡΑ, πάμε σε διάλειμμα. Κύριε Δασκαλάκη, Τσαλτίδης Παπαδόπουλας Ασλαμής για τους φίλους Ασλαμάς. Και δεν μπορώ να πω, θα ήμουν ψεύτης αν έλεγα ότι υπάρχει μηνυματικός χήμαρος. Όχι. Υπάρχει ένα μηνυματικό ποταμάκι. Δύο διαγωνισμοί τρέχουν. Απόψε σας πάμε θέατρο Κούτρα σε δύο πραγματικά παραστάσεις υπέροχες. Φεγγίτης με Δημήτρη Καταληφό και Λουκία Μιχαλοπούλου στο θέατρο Κολοσσέων ώρα 9. Και ο καλός άνθρωπος του Τσουάν, το αριστούργημα του Μπέρτολ Μπρέχτ στο θέατρο Αυλαία και αυτό ώρα 9 με την Πέγκη Τρικαλιώτη στον πρωταγωνιστικό ρόλο και υπέροχους μαζί της συναδέρφους. FM κενό όνομα τεπώνυμο. Γράφεις για ποια παράσταση θέλεις και το αποστέλεις στο 54526. Όχι σκέτο θέατρο. Όχι, δεν λες και παράσταση. Προμηθέας, από μένα. 54526. Και δύο εισιτήρια για το Άρης Προμηθέας, το οποίο είναι Σάββατο αυτό. 4 παρατέταρτο το Σάββατο στο Nick Gallis Hall. Για αυτό, FM και ενώνομα τεπώνυμο, γράφεις Άρης, τίποτε άλλο, αποστολή στο 54526. Όσοι είστε... Δίνουμε. Όχι, μέχρι χθες ήταν. Εντάξει, okay. Όσοι θα προλάβουν, θα το πάρουν και θα βρεθούν στην Τουμπάρα. Για τις φίλες και τους φίλους που μας ακούνε στην Κατερίνη και είναι εποχούμενοι σε δίτροχο, προσοχή, προσοχή. Κυκλοφορεί στην πόλη, οδηγεί αυτοκίνητο, είναι εποχούμενος σε τετράτροχο ο κύριος Ευθυμιάδης. Στο μικρό είναι Δαμιανός. Ή κάνω λάθος. Δαμιανός, έτσι. Δαμιανός Ευθυμιάδης. Δεν μ' αρέσει να λέω έτσι εγώ τα κουσά. Πάντως αντικειμενικά βλέπω στα πρωτοσέλιδα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ο Δάμος. Με το Σπόρτο Γράρι απίθανο το γκολ. Απίθανο ήταν. Άρα δεν είναι ωραίο. Τι να κάνεις. Λοιπόν, ο παπουτσωμένος Μάτος. Αυτό είναι το σωστό. Αυτό είναι το σωστό. Μαθήματα δημοσιογραφίας μας κάνουν ενίοτε ότι εμείς είμαστε οπαδοί δημοσιογράφοι. Ποιος κάνει. Όταν γράφω, όλοι αυτοί εδώ πέρα οι ουδέτεροι. Ναι. Ότι εγώ είμαι οπαδός δημοσιογράφος άμα γράφω για τον Άρη κτλ. Ναι. Ενώ τώρα η δημοσιογραφία είναι η σωστή αυτή. Ναι. Ναι.
Άρα η σωστή δημοσιογραφία να γράφει υπέρ του ΠΑΟ και να μην γράφει όταν ευνοείται. Εντάξει, okay. Πάμε τώρα άλλα τρία θέματα για να σα τρώσω εκπομπή. Πρώτον, Ρασβά Λουτσέσκου. Ντροπή. Η συμπεριφορά σου πλέον. Είναι να σου κάτι. Φιλέ, στο Μιχάλη αυτό, Μελισσίδη. Αυτό θα σα γυρίσει μπούμερα. Α γυρίσει, φίλε. Του λέει, κάτι θα πω εγώ που θα το γιατί είναι και συνάδελφο. Πες το από την αρχή. Είναι εγώ θα πω απλά ότι ξεπερνάει τα όρια της αγένειας. Τα ξεπερνάει. Φιλέ. Το Μιχάλη Μελισσίδη. Γουστάρουν, δεν το ξέρω προσωπικά. Γουστάρουνε. Δεν είμαστε φίλοι. Γουστάρουν όταν το κάνουν οι δικοί τους αυτά. Αλλά αυτό είναι. Ο Γκαρσία έγινε ήρωας που έριξε μπουνιά. Ναι. Αυτός τώρα του λέει ο δημοσιογράφος. Ναι. Μου κάνει ερώτηση. Ο ΠΑΟΚ σήμερα πήρε ένα πολύ καλό σκορ, αλλά δεν ήταν τόσο καλός. Ναι. Από την αρχή πες το. Θα το πείσετε, τη λεπτομέρεια θα την πείσετε. Θα την πω. Λοιπόν, και του λέει, ήσασταν εσείς σήμερα μέτρια, είχατε μέτρια απόδοση, ήταν τόσο καλός ο Αστέρας. Ναι. Και τον κοιτάει με ένα ύφος, φίλε. Είναι έτοιμος να τον νόμιζα πάει. Να το σκοτώσει. Και του λέει, νόμιζα να τον μαχαιρώσει. We were perfect. We were perfect. Park 1, 2-0, 2-0. We played perfect. Ναι. Τι έκανες. Και τι έχει κάνει. Πηγαίνει στην αρχή, περιμένει το πεδίο μεταφράσεις του ΠΑΟΚ, ο νεαρός, πολύ ωραία. Πάει και ο Λουτσέσκο και είναι και ο Μιχάλης Μελισσίδης. Ξεκινάει να κάνει ερώτηση. Και τι κάνει ο Λουτσέσκο. Φεύγει τελείως, φεύγει από το πλάνο. Και πάει και χαιρετάει έναν που περνάει από εκεί. Και περιμένει ο Μελισσίδης, ο διερμηνέας του ΠΑΟΚ το παιδί κοιτάει αριστερά. Δεν το κατάλαβε στην αρχή. Ρε Λουτσέσκου. Ρε Ρασβάλα, ρε. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Λίγο ακόμα έμεινε. Εγώ, αν ήμουν ο Μιχάλης ο Μελισσίδης, θα είχα κάνει μήνυση. Είναι προσβολή προσωπικότητας. Δεν ξέρω τι θα κάνει το κανάλι, Κοσμοτέ. Εγώ λέω ότι λες μπούρδες και για το διαιτητή και για όλα. Τι λέω. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Κουμπαράκης, ο διαιτητής αναμέτρησης, έχασε πολλές φάσεις στον πειθαρχικό έλεγχο, επιτρέποντας στο σκληρό παιχνίδι των παιχνών του Αστέρα. Όταν ευνοείσαι από τη διαιτησία, αυτή είναι η κριτική του διαιτητή. Πάμε στον Κώστα Ψάρα. Τον περιγράφοντα τον αγώνα. Τον καλό δημοσιογράφο. Κύριε καθηγητά, δεν είναι ψαράς, είναι ψάρας. Από την Πάτρα. Που σας ενόχλησε ο ψάρας επειδή κάνει το άνθρωπο στο αυτονόητο. Ζητάει επανάληψη για να δει το 1-0. Καλά, τι λες. Εν τω μεταξύ στην περιγραφή. Τι λες, ρε, κύριε καθηγητά. Στην περιγραφή λέει ότι είναι κανονικό το γκολ. Ναι. Τι αλητία κάνει, Εσύ τι είδες offside, δηλαδή τι κάνει. Ζητάει. Κανονικά. Όχι, δεν καταλαβαίνεις όμως αν είναι ή δεν είναι. Είναι μια κεφαλιά. Δεν είμαι και στη θέση εκείνη εκεί. Δεν είμαι στο εντάξει. Ζητάει, κάνει αλητία ο ψάρα. Κάποιο που δεν έχει δει το παιχνίδι και δεν έχει δει τις φάσεις, να ενημερώσουμε τον κόσμο, κάποιοι που δεν το έχουν δει έτσι, ότι είναι ο Μάτος γύρω στα 14 εκατοστά offside. Είναι όσο ακριβώς είναι ο Βέλεθ. Μπράβο! Τότε τι χασκογελούσες όμως, ρε Τσαλτίδη. Περίμενε. Τότε λοιπόν ο Βέλεθ, φίλε, έγινε πρωτοσέλιδο. Έγινε πρώτο θέμα. Μπήκανε 8, 10, 12 θέματα για το offside. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν άλλοι, ρε φίλε. Με μένα είσαι εδώ πέρα. Με μένα είσαι εδώ. Όχι, ωραία. Σχολιάζω τα πάντα. Λέει λοιπόν ο Κώστας Ψάρας με το που πετυχαίνει ο Μάτος στο δεύτερο γκολ. Μπράβο, ρε Κώστα Ψάρα. Επιτέλους, το είπε ένας δημοσιογράφος στον αέρα σε τηλεόραση ελληνικό κανάλι φέτος. Η αλήθεια είναι ότι τα άστρα φέτος έχουν γυρίσει πάνω από την Τούμπα. Ναι. Μπράβο. Μπράβο, ρε Κώστα Ψάρα. Μπράβο, ρε Ψάρα. Μπράβο, ρε. Ένα μπράβο, ρε, τέτοιο ψάρα. Που το κάνουν, ας πούμε, συνέχεια στα αγγλικά κανάλια. Μπράβο, ρε Ψάρα. Σίλια, μπράβο. Δεν είδες πόσο μου γυρίσει τα άστρα στην Τουμπάρα φέτος και σε όλο τον ΠΑΟΚ, έτσι, όλα τα μάτια παίρνει στην τύχη, Δεν έχουν γυρίσει. Άρε, ψάρα. Κάνεις το 2-0. Ένα χρόνο έχει να χάσει η ομάδα, ρε Ψάρα. Πώς θα γίνει, ρε φίλε, goal of size. Ψάρα. Πέναλτι, παίρνει μούφα. Ψάρα. Πώς θα γίνει. Πέρσι δεν πάμε τώρα και στο άλλο. Στην Τρίπολη. Πάμε τώρα και στο άλλο. Ψάρα. Πάμε τώρα και στο άλλο. Θέλω να μπουν τα παιδιά εδώ πέρα που βλέπουν μπάλα τόσα χρόνια. Μάλλον πιο πολλά χρόνια από μένα βλέπουν, προφανώς. Εγώ όχι πιο πολλά. Και πιο πολύ από μένα κάθε μέρα. Εγώ όχι πιο πολλά. Εγώ βλέπω μόνο 3,5 μάτς την ημέρα. Ελλάδα, εξωτερικό τα πάντα. Χθες είδα πάλι 2-3 παιχνίδια. Αν το έχουν ξαναδεί αυτό. Την Μπελχανά σε είπε. Πάνω στην φάση. Σε είπε την Μπελχανά. Καλά έκανα. Εγώ από αυτό ζω. Από τον Μπελχανίο. Καλά κάνεις, ο πάνω στη φάση, έλα λέγε. Διευθυντής Μπελχανίου. Κάνει ο Γιώργος ο Κυριακόπουλος κάτι το οποίο το βλέπουμε σε όλο τον πλανήτη. Προχθές και χθες Αγγλία το είδαμε τουλάχιστον 5 φορές. Εγώ. Το μπορεί να είμαι γκαβός κιόλας. Να μην το, να είχα παρέστηση. Αλλά το είδα 5 φορές. Σε μάτς, Αγγλία. Πάνω στη φάση στο πλάγιο κλωτσάει δυνατά την μπάλα. Είναι πάνω στην touch line. Αναγκαστικά δεν έχει, τελειώνει το γήπεδο. Κλωτσάει την μπάλα. Που πάει δυνατά προς την κερκίδα. Έτσι. Στάμπαρε κάποιον. Ξεσηκώνεται το πόπολο. Έτσι, το πόπολο, το δημοκρατικό, το επαναστατικό. Εκεί που είναι το πανό της Μακεδονίας, ξεσηκώνεται
και φαντάζομαι τι ακούει του παιδιού η μάνα. Ναι, τώρα που είπε πανό τη Μακεδονία. Ο Ιδημέρα ακολούθησε τον Τσίπρα στην Ντεμέκ Μακεδονία. Άντε η μάρα τώρα. Μαζί με την Ινέο. Ο ιδιοκτήτη σου, φίλε, ήταν από τι επιχειρήσει του 137 που πήγε στου Ντεμέκ Μακεδόνε. Και την ίδια στιγμή βγάζετε πανό για τη Μακεδονία. Τόσο υποκρισία. Μπουρδούκλωμα. Ένα άλλο. Κοροϊδεύεις, αλλά όλοι αυτοί γράφονται στην ιστορία, φίλε. Για την προδοσία αυτή. Εννοείται. Δεν λες τίποτα. Δεν λες τίποτα. Θα πάμε να το βρούμε στη Μίκρα. Λοιπόν, ξεσηκώνονται όλοι. Το τι ακούει ο Κυριακόπουλος, φαντάζομαι. Δηλαδή, εγώ σε μαγαζί, και άκουγα. Και το παιδί προ τιμήν του. Εδώ δεν είμαι με τον Κυριακόπουλο, που είναι συμπαθέστατο και είναι και πολύ καλό παίκτη. Μα κάνει καλή καριέρα. Το παιδί είναι 22,5 ετών. Εδώ τώρα απ' τη μια με συγκινεί και με κάνει να δακρύσω, και απ' την άλλη θέλω να του πω: ρε Γιώργο, είσαι τόσο βλάκας. Τελειώνει το ημίχρονο και πάει μπροστά του και ζητάει συγγνώμη. Είδες. Είδες την τουμπάρα. Αυτό δεν το έχω ξαναδεί. Έγινε αργότερα μέσα στη βραδιά στο Τότεναμ Πάλας. Έγινε το προηγούμενο βράδυ, προηγούμενη μέρα, στο παιχνίδι Bournemouth City Brighton χθες. Πού έγινε. Τι πιο λογικό. Δηλαδή, ο Μάτος, ο Ενρίκε, το έχει κάνει αυτό 30 φορές. Ο Ενρίκε είναι αλτζούμπαλος γι' αυτό. Δεν έχει ζητήσει. Τσαρλατάνος ατελείωτος. Δεν έχει ζητήσει πουθενά συγγνώμη. Ναι, δεν ζητάμε εμείς. Πάει ο Κυριακόπουλος το παιδί που του έχουν βρει τη μάνα προφανώς. Καμιά 2.000 άτομα. Ενώ σε άλλο γήπεδο γινόταν. Και ζητάει και συγγνώμη. Δεν θα χειροκροτούσε και σε άλλο γήπεδο και σε άλλο γήπεδο θα βρίζανε. Και ζητάει και συγγνώμη. Δεν είναι προνόμιο του Πάουξ. Και πάλι. Ναι. Και πάλι. Ναι. Τον γιουχάρουνε. Πάλι δεν γουστάρουμε, ρε φίλε. Φύγε. Έτσι δεν γουστάρουμε. Παιδιά, μιλάμε για μηδέν πολιτισμό. Δεν έχουμε πολιτισμό, είμαστε πολιτισμοί. Γιατί το κρεμάω πανό. Η Μακεδονία είναι μία και μοναδική και είναι εδώ. Εδώ είναι, κάπου εδώ είναι. Κάπου. Ξέρεις, δείξε μου και τον πολιτισμό. Somewhere. Πού υπάρχει σε όλο αυτό ο Αριστοτέλης. Ο Νάζης. Να καταλάβω εσύ, ρε κουλτουριάρι μορφωμένε που απλώνεις το πανό, γνώστη της ιστορίας. Έτσι, μπράβο. Το κατεβάσουμε. Που προφανώς μπλέκεις τον γεωγραφικό προσδιορισμό. Με το ιστορικό παρελθόν και την ιστορία. Δεν θα το εξετάσω αυτό. Γιατί πάλι είδα απίθανο ντοκιμαντέρ προθές. Με δύο πανεπιστημιακούς Έλληνες που μιλούσαν για την ιστορία κανονικά. Με στοιχεία καθηγητές ιστορίας. Γιατί άλλο ο ιστορικός Κορσές και άλλο οι ιστορικές παροπίδες και η πόρωση. Μην το πας, μην το πειράζει. Θα σου βγουν άλλοι τώρα. Και πραγματικά αναρωτιέμαι. Πήγε κάποιος ΠΑΟΚτσής από τους 6.500 που πήγαν στην Ξάνθη. 6, 18, 9, πόσο ήταν. Έχω μπερδευτεί. Δεν, γιατί έχουμε, δεν έχουμε ανάγκη να τους κάνουμε λάστιχο. Από 5 μέχρι 9. Δεν έχουμε ανάγκη. Κατά το μήνο είναι 8. Δεν έχουμε ανάγκη. Πήγε να δώσει. Δύο... Καμιά 3 εκατομμύρια κόσμο σε εκδρομές. Πήγε να δώσει 2 ευρώ να ακούσει την ιστορία της Θράκης και της πόλης στο Λαογραφικό Μουσείο. Δεν έχουμε χρόνο. Από γέννημα θρέμα Θράκα. Που λέει ο ίδιος και ποιες είναι οι ρίζες του για που κρατάνε. Πάει αυτό. Πάει αυτό. Τα βενούλα. Γιώργο Κυριακόπουλε, απ' τη μια μπράβο και συγχρόνως ραγόρι μου είσαι βλάκας. Απ' τη μια μπράβο δάκρυσα, απ' την άλλη με αναγκάζει σε πω και βλάκας είσαι. Ζητά συγγνώμη για κάτι που κάνουνε. Δηλαδή αυτό στο Ηρακλής. Πες ποιο πέσαμε ρε Παναγιώτη. Ηρακλής, δόξα δράμας. Ναι. Πρέπει να γίνει, να το έκανε. Ναι, αλλά... Μία φορά ναι. Παίκτη του Ηρακλή ναι. Και δύο φορές ποδοσφαιριστές της δόξας. Ναι, αλλά λες ψέματα και δεν είχε κόσμο να γιουχάρει. Μα δεν γιούχαρε κανείς. Δεν είχε αυτό. Μα τι να γιούχαρε. Ναι, ναι. Όχι, εκεί που πήγε μπάλα ήτανε ναι. Καμιά 800 κόσμος. Α, από εδώ, συσκεπαστή. Αυτός ο Ίγκανσον, τον οποίο είναι ο κανονικός αυτός που έπαιζε. Αυτός είναι Ισλανδός, αυτός... στο Περάκλα, αυτός είναι του χρόνου. Αυτό να πάσει τσέπη. Εγώ είμαι απογοητευμένος, αλλά προετοιμασία, λίγο κουτσά στραβά. Εντάξει, του πάω μόνο λόγω φάτσας. Και μπορεί που λέτε είναι Ισλανδός ή είμαι, το λατρεύω. Το λατρεύω. Αλλά ρε φίλε, πού. Θα τη βρούμε τη λύση, μη στεναγωγήσει. Δηλαδή, ο χειρότερος Ισλανδός στόπερ που έχω δει είναι. Ποιος να πω τώρα, τις στην τρίτη κατηγορία της Αγγλίας. Ο... Βρίσκεται με τους αντιπάλους. Θα τις βρούμε τις λύσεις. Μη στεναχωριέσαι. Μη στεναχωριέσαι. Μη στεναχωριέσαι. Τι να σου κάνω, πανηγύρισμα που αποκλειστήκαμε την Μπενφίκα. Αν περνούσαμε σε ομίλους Champions League, υπήρχε περίπτωση να μην πάρουμε το πρωτάθλημα. Πανηγύρισμα τότε. Εγώ το είδα σαν ευλογία αυτό το πράγμα. Το είπα. Το είπα και έγινε κακό. Όχι ότι έγινε κακό. Όχι πανηγύρισμα ότι υποκλειόταν αυτό. Το είπα και έγινε κακό. Το είπα και έγινε κακό. Αν να παίζει Καριλάο και την τρίτη να πα στον Περναμπέου να επιστρέψει από τη Βαρκελόνη. Για να πας στο Καραϊσκάκι. Γιατί στον Περναμπέου, όσο και λαού λαού να πας, ναι. Παίζει για το ήθος, για την τιμή σου. Δεν μπορείς να στηθείς, να κάνεις χαβαλέ. Και δεν είναι και παράξεις διετή στον Περναμπέου. Σωστό. Ο Μπούκλος στο μουστάκι. Παπουτσωμένος μάτος. Λοιπόν, αν ακούει
ο Στέφανος Κουμπαράκης, ο 31χρονος Θρακιώτης διαιτητής, ας επικοινωνήσει με την εκπομπή να μας πει γιατί το κάνει και έψε, το κάνει και με τον Εργοτέλη, ξέρει να παίζει το πλεονέκτημα, ναι ή όχι. Ξέρει. Να ξέρουμε. Ξέρει. Εγώ λέω ότι δεν ξέρει. Άντε του ένα τηλέφωνο, ρε. Εγώ είμαι καλοπροαίρετος. Θα πάρω τώρα στο διάλειμμα κανένα δικό μου. Είμαι κακοπροαίρετος. Εγώ είμαι καλοπροαίρετος. Θα πάρω το διάλειμμα με κανένα φίλο μου να κάνει τον καματάκι, πως τον είπε το κουμπαράκι εδώ πέρα, να βγει στον αέρα, μιλήσει μαζί σου. Να τελειώνουμε, ρε φίλε. Όλοι σε κλάνουν, δεν μπαίνει κανείς, ρε. Όπα, τεράστιο μήνυμα από Θουβού. Να βγει ο ασκητής, ο καθηγητής εξολογίας. Ήταν το μόριο του Μάτος 19. Εκεί πέρα κάτι γινόταν εκεί κάτω Θουβού. Το στέλνει ο Θουβού, παοκτσής, έτσι. Για εμένα το πανό που δεν έδειξε τηλεόραση ποτέ. Είναι ένα και είναι αυτό που ήταν μπροστά στη θύρα 4. Ο ΠΑΟΚ είναι πάνω από τα έθνη. Υπήρχε αυτό και δεν μας το έδειξε. Μπράβο Θουβού. Θουβού. Ο ΠΑΟΚ είναι πάνω από τα έθνη. Το στέλνει ο ΠΑΟΚ στο Θουβού, έτσι. Ήταν μπροστά στη 4. Νωρίτερα όμως ο Θουβού, με τον αδικό, με στέλνει άλλο μήνυμα. Το γκολ του Άρη είναι υπέρ του επιτιθέμενου, βρε. Τι δεν μιλάμε για αυτό το γκολ. Α, οκ. Okay. Άντε, καλή εκπομπάρα. Η Ρεμόλ να πάρετε. Του Άρη, σε σχέση με το χθεσινό, το οποίο του Άρη είναι offside. Μόνο υπάρχει μια διαφορά. Εκεί μπορώ να γνωρίσω ανθρώπινο λάθος, γιατί εμπλέκονται στον αέρα και γενικά στη φάση είναι όλη η κοινωνία μέσα στην περιοχή. Έχει από πίσω προς το τέτοιο. Εδώ είναι μόνος του. Χθες είναι μόνος του και ο επόπτης, ο βοηθός. Έχει ένα πλεονέκτημα στο ΠΑΟ Κάρης ο βοηθός όμως, ότι η φάση είναι στημένη. Ναι, είναι στημένη. Άλλο να είναι. Και κινούνται προς τα εκεί όλη η κοινωνία της πόλης. Χθες ο Μάτος είναι μόνος του και είναι από εδώ μπροστά. Ναι. Θα μας πήγαινε σε κανάλι αυτός εδώ πέρα. Ποιος? Ας μην μπεις. Αυτός εδώ. Αυτός. Καλά. Αυτός εδώ. Μαξί μου θα πήγαινε. Θα σου πω. Άστο. Σ' αγαπή νομίζω εσένα. Τέλος πάντων. Εγώ δεν σχολιάζω το πόσο ήταν, ποιο ήταν μεγαλύτερο περισσότερο. Είναι και τα δύο offside. Ναι. Και τα δύο offside. Εγώ σχολιάζω την επικοινωνία. Okay. Ότι στο goal offside του Βέλεφ. FM κοινό το μήνυμά σας. 135 άρθρα κεντρικά θέματα. Στις φωτογραφίες παντού, ενώ το γκολ του Μάτος δεν υπάρχει και καν σαν αναφορά. Ενωμένα εργοστάσια. Αυτό είναι, φίλε, το οποίο εγώ αναδεικνύω κάθε φορά και γι' αυτό πολλές φορές εγώ και ο Μάριος εστιάζουμε πολύ παραπάνω. Γιατί είμαστε λίγοι αυτοί που το κάνουμε στην Θεσσαλονίκη και στην Ελλάδα. Όλοι οι υπόλοιποι κάνουν αυτό που κάνει ο Παπαδόπουλος. Πετάνε αετό. Όχι δικέφαλο. Όχι δικέφαλο. Αυτή λοιπόν την προπαγάνδα μας αναγκάζει. Τι να σου κάνω. Φίλε, μιλάω σοβαρά. Ναι, και εγώ σοβαρά μιλάω. Κάτσε, μιλά μετά από μένα σοβαρά. Ή πριν από μένα. Λάμε διάλογο. Όχι πάνω σε μένα. Γιατί όταν πάω να μιλήσω, θα πεταχτεί ο άλλος, θα πει το 62 και 50 που πετάχτηκε και ο Κουτσιανικούλης. Κατάλαβες, αυτά θα πει. Κατάλαβες τι γίνεται. Πες το και μιλάει ο Παναγιώτης. Κατάλαβες τι γίνεται. Πες το και μιλάει ο Παναγιώτης. Γι' αυτό αναδεικνύουμε την καθημερινή σας προπαγάνδα. Και γι' αυτό. Αναφερόμαστε εγώ με τον Μάριο σε συγκεκριμένα πράγματα γιατί το κάνει κανένας άλλος. Μάλιστα. Και γι' αυτό μας απειλείτε κατά καιρούς. Και εμένα και τον Μάριο. Και γι' αυτό είστε γάβροι του Βορρά. Μάλιστα. Γιατί κάνουν αυτοί ακριβώς το ίδιο. Όταν τους λέγαμε και τους λέγατε. Η μαγιά σου αγόρι μου γλυκό, ξέρεις ποια θα είναι. Όχι, δεν θα τελειώσει. Δεν θα τελειώσει. Η μαγιά σου ξέρεις ποια θα είναι να γυρίσει και να πεις. Γιατί αυτό που λες ότι κάνουμε εμείς, να το κάνεις εσύ στην περίπτωση του Βέλγου και να πεις. Να πεις ότι ξέρεις τι, ήταν offside. Την επόμενη μέρα πεις ήταν offside. Να πω, ναι ρε φίλε, έχεις δίκιο. Μπράβο. Μπράβο. Το είπα. Και Παναγιώτη, υπάρχει μια διαφορά, ε. Έλα, ρε, ποιο είναι το ένα διακύβευμα και ποιο είναι το άλλο. Εδώ πέρα σε κρατάει ζωντανό, σε πάει στο στόχο σου. Είστε λοιπόν. Ναι, το γκολ του Βέλεφ. Το γκολ του Βέλεφ δίνει μια ισοπαλία στον Άρη. Πέρσι δεν ουρλιάζατε ρε παιδιά με τον γκολ. Με τον γκολ που ακύρωσε με την ΑΕΚ και πήγαμε στην Τρίπολη. Για να το τελειώσω ο χαρακτηρισμό. Αναμπουμπούλα έγινε η ομάδα και πήγαμε στην Τρίπολη που θα πήγαινε για δύο αποτελέσματα και έχασα το πρωτάθλημα. Πέρσι έχασε το πρωτάθλημα. Δεν είδα την ευαισθησία σα τόσο μεγάλη. Τόσο ιδιαίτερη. Κοιμάται η ΑΕΚ στο συν 3 και ξυπνάει. Πώ έφτασε και να κοιμηθεί στο συν 3 αγόρι. Κοιμάται με 0 κόσμο. Άσε με αγόρι. Σε παρασύρει, μην μιλά. Τον παρασύρω, ε. Τον παρασύρω. Ξέρει γιατί σα λέμε. Πέρσι δεν ήσασταν έτσι. Γιατί όταν τα λέγατε κι εσεί στου γάβρου, λέγανε αυτοί. Κάντε ομάδα. Επενδύστε να κερδίζετε. Η ηρωνία που βγάζει ο Λουτσέσκου και η ηρωνία που βγάζετε όλοι σας. Καλά κάνει ο Λουτσέσκου και βγάζει ηρωνία, φίλε.
είναι ακριβώς η ειρωνία των γαύρων. Πολύ καλά κάνει. Μην παρεξηγέστε λοιπόν. Πολύ ούτε για πρέσπες, ούτε κάνει. Για γαύρους, ούτε για οτιδήποτε. Αγόρι μου γιατί γλυκό. Στα μάτια γιατί, όλων. Γιατί, όχι όλων. Εκτός το δικό σας. Στα δικά σου αγόρι μου γλυκό. Στα δικά σου και στα δικά του αγόρι. Όχι αγόρι μου γλυκό. Όλων, δεν έχω κανένα πρόβλημα ούτε στο Αγρίνιο, ούτε στην Τρίπολη, ούτε στην Ξάνθη. Κάνεις λάθος. Ο Αγρινιώτης βγήκε εδώ και ούριαζε. Ο Ατρομητής σας βγήκε εδώ και ούριαζε. Σόπα, για τον Πάο γουρλιάζε. Ο Πάο κάνει κουμάντο, ε. Έχει φάει ο Ατρομητής τελευταία εσύ κάτι σφαγούλες μια χαρά. Κουμάντο δεν κάνεις. Θες να κάνεις. Η ειρωνία λέει, έχουμε ειρωνία, είμαστε το ένα, είμαστε το άλλο. Η έπαρσή μας, έπαρση δεν είχες εσύ στο βόλεϊ, αγόρι μου γλυκό. Δεν με ενδιαφέρει τι άθλημα είναι. Δεν είχες έπαρση που έλεγες καλαμπούρι, κάναμε τον τέτοιο καλαμπούρι. Και τώρα δεν ξέρεις τι λες, πρέπει να τρέπεσαι. Κουνούσα τα χέρια σε μένα μιλάς για βόλεϊ, δεν έχω μιλήσει ποτέ. Ποιο σου πάει μόνο στο Final Four πήγε. Έχω κυνηγήσει τον Κιούρδα. Πήγαμε πέντε Final Four. Δεν μιλάω για σένα συγκεκριμένα. Δεν μιλάω για σένα, αλλά η έπαρση στο βόλεϊ ήταν χαρακτηριστική. Ηρακλειδέας. Ο Αριανός. Και μιλάς στο βόλεϊ για τον βόλεϊ. Ο Αριανός δεν είχε έπαρση. Στο ποδόσφαιρο κάνεις τον κόσμο και το ζουμί. Ο Αριανός δεν είχε έπαρση στο μπάσκετ. Ναι, ναι. Δεν είχε! Θα ξεχάσουμε εμείς, δεν γεννηθήκαμε! Και έχει! Και φυσικά έχει! Και έχει! Υπάρχει σου είπε, σε κατηγόρησε κανείς! Υπάρχει και πέναλτι στο. Πέναλτι στην τρία φάση τρία κόμματα. Υπάρχει και επιθετικό φάρο στο τερματοφύλακα του Αστέρα πριν που δεν το δίνει. Εντάξει, εντάξει. Αυτά. Παναγιώτη, σε όλα αυτά η απάντησή σου είναι το βόλεϊ. Ναι, το βόλεϊ. Πραγματικά ειλικρινά. Σε ευχαριστώ πολύ. Μιλάω για την έπαρση. Τα επιχειρήματά σου έχουν ειδικό βάρο. Έχουν ειδικό βάρο μηδέν. Μην ψώνει τη φωνή σου γιατί εσύ δύο φορέ στην αρχή τη χρονιά. Απειλή. Περίμενα αγόρι μου γλυκό, γιατί αν ο ΠΑΟΚ το έκανε αυτό το πράγμα, ότι έκανε ο Ηρακλής στα παιχνίδια με Ατρόμητο και το 3-4, θα, εδώ πέρα θα μας έτρωγε ζωντανούς. Και εσύ πέτρε στα μικρόφωνα εδώ πέρα και βγαίνει έξω. Δεν κατάλαβα καλά. Σου. Δεν κατάλαβα. Καλά σου δεν κατάλαβα. Ξεφτυλίστηκε στο σπίτι του. Α, στο σπίτι του ξεφτυλίστηκε. Ιτήθηκε. Εσύ παίρνει τρόπαια. Πηγαίνει για τίτλου. Εντάξει καλά. Το ίδιο σου γίνεται, εντάξει καλά. Να, το ίδιο σου γίνεται. Να μην ξεφτυλιστεί, αγόρι μου. Καλάφια. Έχασε ένα μάτ. Να μην ξεφτυλιστεί, αγόρι μου. Για τον Ηρακλή, μιλά. Να μην ξεφτυλιστεί. Που έχετε φαγωθεί. Ναι. Μετά το πανό να το ρίξετε, να τον εξαφανίσετε. Έτσι, έτσι. Ξεκάθαρα. Έτσι. Θα τα ρίξετε. Τι. Να του βάλε. Γιατί και στον ακροατή, στον ακροατή που βγήκε προχθέ, πρόσεχε τα. Σε έκαιγε πρόσεχε. Ο εθνικό πυριό του Ολυμπιακού. Πρόσεχε. Και κάνει το ίδιο τώρα με Άρη και Ηρακλή. Και από όλο να μιλά για τον κόσμο. Όταν μιλά για τον κόσμο. Όταν μιλά για τον κόσμο, πρόσεχε γιατί. Η λέξη που χρησιμοποιείς. Γίνεσαι ηθικός αυτούργος, συνέχισε. Εγώ τι απειλή. Ναι, βέβαια, ναι. Τι να προσέχω, τι δεν κατάλαβα τον κόσμο, τι είπα. Για τον κόσμο, τι είπα, έβρισε τον κόσμο. Πριν τέσσερις μέρες βγήκε παοκτσί στον αέρα. Ναι, και έλεγε κάτι για την αυτόνομη και τα λοιπά. Και λέει, και αυτούς περιμένει. Και κάτι για τις θερμοπύλες έλεγε. Κρατάνε τις θερμοπύλες και τα λοιπά. Ναι, αυτή είναι. Φυλάτουν θερμοπύλες, ναι, ναι, ναι. Ωραία, ναι. Και αυτούς θα τους κλεισετε φυλακή. Βάλαμε θες την κασέτα να ακούσεις. Το ξαναλέω και τώρα. Α, και τώρα, μάλιστα. Είναι, μα έχουν πάει φυλάκι το ξέρω. Μα είναι, αυτό είναι γεγονός. Μάριε. Αυτό γιατί είναι κακό που είπε. Δεν σαν να λες σε μένα ότι είμαι φαλακρός. Ε, είμαι, τι είναι, δεν είμαι. Τι από σέματα. Γιατί είναι κακό αυτό. Ποιο τι είναι κακό, τι είναι. Θα τους κλείσετε. Ήδη μη δύο είναι μέσα. Μιλούσε με παοκτσί. Θα τους κλείσετε φυλάκι. Α, εννοείς ότι το εννοούσες σε παιδί. Είπα το δεύτερο προεπιθετικό. Α, δεν κρίνει μας το εννοούσες. Εν τη ρήμη του λόγου. Να σου πω κάτι, περίμενε να σου πω. Εν τη ρήμη του λόγου. Παναγιώτη, να σου πω κάτι. Πρόσεχε. Αλλά υπάρχει φωτογραφία όμως. Περίμενε, όχι εμένα μου αρέσει, περίμενε. Βλέπεις τι κάνεις. Τι κάνω. Πιάνεσαι ναι. Από μία του λέξη το και ναι. Το προσαρμόζεις ναι. Σε αυτό που σκέφτεσαι. Και την ίδια στιγμή. Γιατί δεν είπε θα τους και κλείσουνε. Την ίδια στιγμή, μέχρι να τους κλείσουνε και αυτούς. Περίμενε, μην το κλείσουνε. Περίμενε, το δέχομαι έτσι όπως το λες. Γραμματικά είναι αυτό που λες εσύ Παραγιώτη. Πρέσεξε. Δες τι κάνεις όμως. Μια πολύ μικρή λεπτομέρεια του λόγου του την παίρνεις και την αναγάγεις ναι. Σε θέμα ότι απευθύνθηκε στον κόσμο του ΠΑΟ, άρα ο κόσμος του ΠΑΟ τους κλείνει και τέτοια. Και την ίδια στιγμή ναι. Εξόφθαλμα πράγματα όπως αυτό που κάνει ο Λουτσέσκου στο τέλος. Ναι. Όπως το offside. Σχολίασε το αυτό. Η εύνοιά σου. 100 πράγματα σου είπα. Γελάς. Δυστυχία, 100 πράγματα. Ο Παντελίδης συνέντευξη τύπου στο ΠΑΟ Κάρης γιατί έφυγε. Γιατί τον βρίζανε στο προηγούμενο στο ΠΑΟ, στο ΠΑΟ Καστέρας. Γι' αυτό. Α, γι' αυτό, γι' αυτό ναι. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο. Ρωτάω! Πρέπει να είναι ο ίδιος ο λόγος που για να σηκωθεί να φύγει κάποιος. Όχι, ρε φίλε, αλλά όταν σου λένε ένα επιχείρημα κάτι. Ρε, φύγε! Παναγιώτη, φύγε! Ναι. Μην ξεφτυλίζεις! Κλαίω. Κλαίω. F35 Ιταλικά. Στην Αδραβία. Άσε μας τώρα μετά. Λοιπόν, και συγγνώμη, περίμενε. Ο Λουτσέσκου τον Χρήστο Μελισσίνη το περιμένουν εχθές στο μαγαζί που το βλέπουν το μάτς. Ναι. Παοκτσίδες ναι. Που λέει μην το αλλάζεις να δούμε Λουτσέσκου Μελισσίνη. Έχει γίνει πλέον με τον άνθρωπο, έχει κάτι. Το Μελισσίδη δεν το ξέρω. Μπορεί, ναι. Δεν με νοιάζει ναι, θα σου πω, ούτε αν το γνωρίσω θέλω. Ο Μελισσίδης δεν κάνει τις τετριμένες ερωτήσεις. Ναι. Μάλιστα. Ο οποίος είναι ΠΑΟΚ ο άνθρωπος. Και φοβήθηκε. Δεν είναι τίποτα ο Μελισσίδης. Κάνεις λάθος. Άρα γιατί το κάνει. Πάντως η προετοιμασία του ΠΑΟΚ με τον Γκόλκα μαζί. Δίνεται, δεν είναι ΠΑΟΚ. Δίνεται, μου έκανε και πλάκα στον αέρα πίσω από τον Γκόλκα. Δίνεται μια εξήγηση γιατί το κάνει. Καλά δημοσιογράφος. Πολύ καλός.
Δίνετε κάποια εξήγηση γιατί το κάνει. Δεν είναι ρεπόρτερ ΠΑΟΚ. Δίνετε κάποια εξήγηση. Δεν έκανε ούτε ρεπόρτερ, ούτε ρεπορτάζ ΠΑΟΚ. Είναι και ΠΑΟΚ νομίζω. Δεν ξέρω αν είναι ΠΑΟΚ, δεν το έχει. Ήταν και προετοιμασία μαζί με τον Κόλκα. Α, τώρα μπει ο Στάβος. Καλά, ναι. Και εμείς είχαμε στην προετοιμασία φόλα ΠΑΟΚ. Δύσκολο να πάει η προετοιμασία του ΠΑΟΚ με ρεπόρτερ φύλλα προσκύμενο στον Άρη ή στον Ολυμπιακό. Ή στον Ολυμπιακό προετοιμασία να πάει ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ. Εντάξει, όταν βολεύει στην ΕΡΤ. Καλά, αν βολεύει. Μόνο στην υπόθεση τη λέω. Εντάξει, ωραία. Είναι στην ΕΡΤ, στον ΟΤΕ και στην ΟΒΑ, ναι, μπορεί να μην ήταν ΠΑΟΚ. Ωραία, παιδιά, το ζουμί. Εγώ ξέρω ότι είναι ΠΑΟΚ ο άνθρωπος. Εγώ λέω ότι δεν είναι, ότι είναι τότε να μην είναι. Εγώ, μαζί εγώ δύσκολα που λες, εγώ όταν ήμουν στον Α, του... περίμενε. Αν ήμουν ο μόνος στον Α στη Θεσσαλονίκη. Αν στέλνα στην προετοιμασία, εγώ θα πήγαινα. Σωστό, εδώ έχει δίκιο, ναι. Σωστό. Εντάξει, πάμε. Εγώ λέω ότι είναι λοιπόν η Ηρακλής. Το κλείσαμε. Η συμπεριφορά των Λουτσέσκου. Ηρακλής είναι ο Μιχάλης εντωμεταξύ. Ό,τι είναι ρε παιδιά, 4 λεπτά μιλάει τι ομάδα είναι. Ωραία. Για ποιο λόγο λε. Δίνετε κάποια εξήγηση. Η συμπεριφορά του εχθές κορυφώνεται πλέον. Εντάξει, δεν είναι σωστή, ρε φίλε. Έχει κλιμακωθεί. Το βλέπω σε 4 συνεχόμενα παιχνίδια. Είναι κανάλι ιδιωτικό. Η συμπεριφορά του χθες του Λουτσέσκου ξεπερνάει τα ρο τη αγένεια. Ας το δείτε ξανά. Δεν είναι κάτι που λέω. Δεν μπορεί το δείτε. Το είδηση. Όχι. Δες το. Εγώ έδωσε, δεν λέω τον Παναγιώτη, το ίδιο Παναγιώτη. Θα πίνα νερό, θα ρευόμουν και μετά θα φεύγω. Ωραίο, καλό. Έτσι παραδέχομαι. Μπράβο, έτσι παραδέχομαι. Ναι. Έτσι παραδέχομαι. Αυτά είναι απαντήσεις. <είναι απαντήσεις. laughs> Ωραία, εσύ το. Επιχειρήματα. Να το χαίρεσαι. Εγώ φταίω. Να το χαίρεσαι. Είναι ρε φίλε. Να το χαίρεσαι. Αυτό. Περίμενε εσύ αμέσως. Να το χαίρεσαι. Θα αρχίσει να ρεύει το διάλειμμα. Ρασβάλα ρε. Την επόμενη φορά μιλά όρθιος. Ρασβάλα ρε. Πήγαινε με πιτζάμες. Δεν πεθαίνω κιόλας. Δεν πεθαίνω. Έτσι παιδιά, να διευκρινίζετε για ποιο θέατρο θέλετε. Ή για Αυλέ ή για Κολοσσέων. Και τα δύο απόψε 9 η ώρα, έτσι. Ή για τον Ιγκάλισκο. Ο καλός άνθρωπος του Σεντσουάν με Πέγκη Τρικαλιώτη στο θέατρο Αυλέα, Φεγγίτης με Δημήτρη Καταρριφόλου και Μιχαλοπούλου στο θέατρο Κολοσσέων. Και τα δύο είναι παραστασάρες με υπογραφή Μάριο Ασλαμή, FM και ενώ όνομα τεπώνυμο. Το σχετικό τα σχετικά αποστολή στο 54-526. Break και επιστρέφουμε με ανοιχτά τηλεφωνικά γραμμά 2310-287-888. Λοιπόν, παιδιά, πραγματικά τώρα, ναι, μπορώ να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Βλέπω πολύ, πολύ καλή συμμετοχή και για τις δύο παραστάσεις. Να είστε καλά, προηγείται ένα ίχνος ο Φεγγίτης στο Κολοσσέον. Ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν έχουμε κανένα κρούσμα, έτσι, παρανομίας, κανένα. Και όλα τα μηνύματα είναι Κολοσσέον ή Αυλαία. Φεγγίτης ή καλός άνθρωπος, μπράβο. Να είστε καλά, είσαι Τσουάν, μπράβο. Είναι ο Φεγγίτης απόψε. Του Sir David Hare, παραστασάρα που έχει ανεβεί πάρα πολλές φορές και στο Broadway και στο. Σωτήρη κόλλησα, στο Λονδίνο, West End. Ποιο είναι το αντίστοιχο ρεσί, είναι Broadway. Άμα τώρα κόλλησα, δεν ντρέπομαι, λέει παιδιά. Και στο West End, ναι, καλά είπανε. Ναι. Και στο West End, ναι, καλά είπανε. Ναι, ναι. Φαντάζομαι ότι μπορεί να το έχει δει ο Ελευθερόπουλος ο Δημήτρης, ο οποίος πάρα πολλές φορές παίρνει αεροπλάνο, βλέπει στο Λονδίνο, παρά και γυρίζει πίσω. Το έχει κάνει, κάνει αρκετές φορές αυτό. Με τον Δημήτρη Καταλυφό. Τη Λουκία Μιχαλοπούλου και τον Μιχάλη Πανάδη στο Κολοσσέον, Λεωφόρος Βασιλής Σόλγας 150. Πολύ εύκολη πρόσβαση με τα λεωφορεία, έτσι. Πάρα πολύ εύκολη. Και από την παραλιακή να πας και για να φύγεις προς το κέντρο μετά. Και ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν του Μπέρτο Μπρέχτ με την Πέκη Τριγαλιού του Νιρό Μουκίου και τον Γεράσιμο Σκαφίδα απόψε θέατρο Αυλαία στην πλατεία Χάνθ. 5 περιμένουμε. Πάμε. FM και ανώνα μετεπώνυμο, γράφεις δίπλα ή Άρης. Ή πια παρασύρεσε αποστολή στο 54-526. Πάμε γραμμές. Περιμένει πολλοί κόσμος να είστε περιεκτικοί, ουσιαστικοί, δίκαιοι και να λέτε πώς σας λένε και ποια ομάδα υποστηρίζετε. Πώς θα είναι, ρε φίλε. Να είναι δίκαιοι όσο μπορούν. Αφού είναι ΠΑΟΚ. Να μιλάνε με στοιχεία. Σαν εσάς. Να μιλάνε με στοιχεία. Καλημέρα. Εμείς είμαστε οι απόγονοι του Αριστοτέλη. Ναι, πάμε. Τι ήταν ο Αριστοτέλης, ο δίκαιος. Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Καλημέρα. Νταλή ΠΑΟΚ. Όρμα τώρα. Μίλα ελεύθερα, έχει 1,5 λεπτό. Λοιπόν, πάμε Μάριε, τελείο. Καταρχήν, καλημέρα σε όλους καταρχήν. Ο Αριστείδης ήταν δικαιός, προπαγάδα... ναι. Καταρχάς, ναι. Ναι. Ο Αριστείδης, αυτό προπαγάδα... λέει. Το ξέρω, τι το λέω. Προπαγάδα, φίλε Μάριε, είναι. Ναι. Χρήστα, δεν άσανατε να μιλήσουμε ναι, λίγο. Ναι, πες το Μάριο λίγο, ναι. Προπαγάδα, φίλε Μάριε, είναι ναι. Να λες ότι ο Κυριακόπουλου δεν είναι κίτρινη κάρτα και θα σου εξηγήσω γιατί. Δεν είναι κίτρινη κάρτα. Δεν ήταν μια φάση. Κάρτα, είναι, είπα, δεν είναι κάρτα. Είπε ότι είναι. Είπε ότι είναι. Δεν τον άκουσες. Είπε ότι είναι, είσαι τρελός. Ναι, αλλά το δικαιολογείς. Ναι. Ότι τι να έκανε εκεί το παιδί ήταν πάνω στην touch line λες. Και το έχουν κάνει αυτό πάρα πολλοί παίκτες. Το έχει κάνει παίκτες του ΠΑΟΚ αυτό ποτέ. Δεν ήταν, σταμάτα λίγο να σου εξηγήσω, να πει να μιλήσω. Ναι. Δεν ήταν μια φάση η οποία πήγε δυνατά πάνω χίλια. Στην μπάλα. Ναι. Ρε φίλε, δεν ήταν μια φάση η οποία πήγε πάνω στην μπάλα ο Κυριακόπουλος
για να την κόψει ναι. και την πέταξε στην κερκίδα. Ναι. Ήταν μια δεύτερη μπάλα που μπήκε μέσα. Ναι, σωστό. Ο διαιτητής σφύριξε για να σταματήσει το παιχνίδι. Ναι. Και ο Κυριακόπουλος πάει με δύναμη και τη χτυπάει. Αντί να τη δώσει ένα πλαστεράκι. Το αλυταριό. Το αλυταριό. Το αλυταριό. Α, τώρα κατάλαβα. Σικαλά το κάνατε. Βρίσκω τη μάνα μέχρι το πρωί. Δεν ήταν μια φάση. Βρίσκω τη μάνα μέχρι το πρωί. Συγγνώμη εγώ. Φάουλ εγώ. Μαρία, ναι. Μαρία, αν ναι. το έκανε αυτό ο Μάτος, ναι. όλη η εκπομπή θα ήταν στημένη πάνω στο Μάτος. Ο Μάτος, ο Μάτος αυτά που έχει λοιπόν, κάνει και έκανε και... Αυτό ακριβώς που λες. Έλα, έτοιμος έχω. Έλα, έτοιμος έχω. Έλα, έτοιμος έχω. Το 52 θα μας πει τώρα. Για Μάτος είπες. Στο 47. Στο 47. Χτυπάει το Χρήστο Αραβίδη μπροστά στον τέταρτο και δεν δίνεται τίποτα. Ο Χρήστος είναι ψυχάρα. Χτυπάει, βάλ το τώρα. Μέχρι το 47. Ο διαιτητής μέχρι το 47, Μάριε, μας πάει τα νεύρα. Κάρτα στο Βασαλίδη, στον Τριανταφυλλόφυλλο. Α, άρα καλά κάνει. Α, οπότε, οπότε λέει ο Μάτος, δεν τρέπεσαι λίγο Ρενταλή, είσαι ενήλικας, δεν τρέπεσαι. Άρα ο Μάτος λέει, αφού δεν δίνεις κάρτα στο Βασαλίδη, πάρε το κεφάλι του Δραβίδη. Πάτε καλά εσείς. Είσαι ενήλικας, είσαι σόφρον, είσαι σόφρον. Εγώ πολύ καλά, εσύ δεν είσαι. Μίλα γιατί δεν βλέπεις, δεν βλέπεις το σφύριγμα, δεν βλέπεις το σφύριγμα του διαιτητής. Ναι. Σε όλο το παιχνίδι ναι. αρχίζει. Κυνηγάει το κάο και το βλέπω εγώ. Κατάλαβες. Θέλει να περάσει το παιχνίδι αφήνει προς την Παντινάδα. Και εκεί που βγαίνει μόνος του λοιπόν ο παίκτης του Αστέρα και το σταματάει. Και εκεί που βγαίνει ο Εγκλέσιας μόνος του λέει σταματάω, δίνω κάρτα για να σταματήσει. Δικαιολόγησε το αυτό, πες το μου. Για αυτό τι λες. Για το πλεονέκτημα στον Εγκλέσιας, τι λες. Αγόρι μου γλυκό. Σφυρίζει αμέσως τη φάση, πηγαίνοντας την μπάλα προς τα πίσω, δεν βλέπει το πλεονέκτημα και το έχει σφυρίξει. Άντε Βραγκόρη, άντε Ρενταλή, πες Ρενταλή, Ρενταλή, και λίγο πλευρό ήσερε, Ρενταλή και λίγα λες ξέρεις, τρέλα ανέβεις περισσότερο, αν υπήρχε και League Cup, θα ξέρεις αυτή κεφαλικό θα παθαίνανε, και τρίτο τίτλο, δεν θα αντέχαν και τρίτο τίτλο. Δικαιολογείς το πλεονέκτημα στον Ιγκλέσιας, χτυπιέται ο άνθρωπος, του λέει φεύγω μπροστά. Επόμενη γραμμή, μπράβο ρε Σωτήρη. Καλημέρα. Το παραδέχομαι, μπράβο ρε Σωτήρη. Μπράβο. Έλα φίλε. Να τα βλέπεις θα κι όσες. Μπράβο. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος, μπράβο. Καλημέρα. Κυρία Εύη, ο παδός του ΠΑΟΚ. Καλημέρα. Πετσί άρρωστο. Θα σε φτιάξει τώρα καλά. Ποιος βόγγιξε έτσι μακρόσυρτα. Ο Τσαρτίδης βογγάει. Και αυτό εγώ το κάνω. Εγώ λέω κάποιος φώνεσε ξαφνικά, τι έγινε. Εγώ χάρηκα γιατί ο Άρης γίνει στην Ευρώπη. Λοιπόν, εγώ θα απευθυνθώ στο Παπαδόπουλο. Έλα. Θα του πω, θα σας πονέσω, δεν με νοιάζει. Αδιαφορώ. Θα του πω ότι γλέντα τους αγόρι μου. Είσαι κεφάλαιο εδώ. Δεν μπορώ πλέον. Δεν μπορώ πλέον. Ορμάνες σαν είναι στο στούντιο κάθε μέρα. Κάθε μέρα, αυτή μόνο ηρωνία. Μόνο με ηρωνία καταλαβαίνουν. Εσύ δεν τι κάνει το τερματοφύλακα, δεν ζεσαι. Όσο πιο πολύ δεν μας γουστάρουνε, τόσο πιο πολύ γουστάρουμε. Έτσι. Το κατάλαβες. Και οι Ολυμπιακοί τα ίδια λέγανε. Οι κανελάδες και οι πουθενάδες. Τα ίδια λέγανε οι Ολυμπιακοί. Το πρώτο, οι πουθενάδες και οι το πρώτο. Γουστάρουμε. Το πρώτο, κυρία Εύη, τι είπατε. Ναι, οι πουθενάδες και οι. Το πρώτο τι ήταν το επίθετο. Μάλλον μπορώ να μιλήσω, ο γιος της. Ο γιος της είναι. Μπορώ να μιλήσω, σε παρακαλώ. Ο γιος της κυρίας Εύης. Διπλό τέτοιο είναι αυτό. Διπλό γραμμή όμως είναι αυτό. Αυτό είναι παράβαση. Ναι, δευτερόλεπτα να πω κάτι. Γιατί είναι γωνιά που είπε στο Μάτος, η οποία είναι κίτρινη κάρτα σαφώς, έτσι. Στο Δραβίδι, ναι. Μπράβο, σε παραδέχομαι. Είναι κίτρινη κάρτα. Καθαρή. Και το κάνει ο Μάτος με τον αγώνα. Επέζει στις στιγμές βρώμικα, το ξέρουμε. Ναι, αλλά η σχέση είναι ερωτική όμως με τους διαιτητές. Είναι ερωτική πλέον μαζί. Εκείνο το σημείο μπορεί να μου πει πόσες κίτρινες έπρεπε να έχει ο Αστέρας. Α, καμία. Δεν βλέπει καμία. Έχει δείξει δύο. Σε Αθανασιάδη και Κυριακό. Πόσες έπρεπε να δείξεις το μάτι. Καμία. Κυρία Εύη γελάει μέσα. Δεν ήταν ανεκτικό. Γιατί με τον Σόρι. Έγινε. Γλέντα τον Αφλαμή. Εκεί δεν βλέπει τη διάθεση. Κατάλαβες τι γίνεται. Ιε. Επόμενη δηλαδή, συγγνώμη, ρε φίλε, έχεις βάλει goal of sight και λες για δύο κίτρινες. Είναι το μόριο του Μάτος, τα είπαμε. Να βγει ο καθηγητής εξολογίας, ο κύριος ασκητής, να μας εξηγήσει. Εγώ! Ούτε βαρούχα, θέλουμε τέτοιους. Είπα εγώ, προθέσον Ηρακλή. Γεια σας, κοιτή. Έπρεπε να έχουν κάρτα δύο της δόξας δράμας. Ο Καψάλης που βαράει από το. Με άκουσα να το πω. Γιατί αν το ποντρέπομαι να το πω, ρε φίλε, ειλικρινά. Γιατί η κίτρινη κάρτα είναι λίγο και στην κρίση. Πάμε, καλημέρα. Ναι, καλημέρα, αδερφέ. Καλημέρα, αδερφέ. Αν ήταν όμως. Ακουρατή, αν ήταν όμως κανένα Ηρακλής ΠΑΟΚ, ημιτελικός κυπέλλου Ελλάδος, έτσι, και όχι Ηρακλής Δοξαδράμας, και ήταν για παίκτης του ΠΑΟΚ, ας πούμε, δεν θα το έκανε θέμα. Σωστό. Δεν θα το έκανε θέμα, ας λαμβάνεις. Κατάλαβες. Πάμε. Έλα, φίλε. Όνομα και ομάδα, φίλε. Όνομα και ομάδα.
Ναι, καλημέρα. Ναι, ναι, όνομα και ομάδα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα. Λοιπόν, Αντώνης από Κατερίνη Άρης. Γεια σου, Αντώνη. Άρης. Γνωρίζει τον κύριο Φημιάδη, μήπως, Αντώνη. Λοιπόν, αυτό θέλω να πω. Δύο πράγματα θέλω να πω. Ένα, καλησπέρα στην παρέα καταρχήν. Να είσαι καλά, καλημέρα. Λοιπόν, Χρήσανθε, ένα θέλω να πω για το βίντεο που σε έστειλα. Και ναι. Δεύτερο, για τους διαιτητές. Ποιο να πω πρώτο. Βίντεο. Με τα ποιο να πω πρώτο. Για το βίντεο. Λοιπόν, για το βίντεο. Λοιπόν, το βίντεο ήταν τόσο, εγώ δεν θα το ξεχάσω ποτέ, ρε παιδάκι, ήταν τόσο αυθόρμητο. Γιατί, ξέρεις, ήμουν στη δουλειά, η γυναίκα έφυγε. Για ποιο βίντεο μιλάμε, ας το περιγράψω εγώ γιατί εσύ να προδοθάς αργά. Ούτε ο κόσμος. Μου στείλε ένα βίντεο που μπαίνει μέσα στο σπίτι του και είναι τα δυο αγοράκια του, τα οποία έχουν στην τηλεόραση τον ύμνο του Άρη και ενώ δεν έχουν αντιληφθεί ότι έχει μπει ο παπάς μέσα στο σπίτι, αυτά χοροπηδάνε και τραγουδάνε τον ύμνο του Άρη. Αυτό. Απίστευτο. Πάμε, άλλο θέμα. Ναι, ξέρεις, απλά ήταν ένα παιδάκι μου τόσο... Ναι, για τον πατέρα όμως... Που εσύ δεν είσαι, ναι. Βλάξ, είναι πολύ σημαντικό. Ο Δασκαλάκης που είναι πατέρας, ναι, άμα μπει, έτσι, ναι. Είσαι ναι, άμα μπει ο Δασκαλάκης και δει την κόρη του να το κάνει, θα συγκινηθεί. Αυτό σου λέει. Βλάξ. Απίστευτο θέμα, μπαίνει ο Δασκαλάκης σπίτι προχθές και βλέπει την κόρη του, χτυπιάται με Guns N' Roses. Και μου παίρνει τηλέφωνο, λέει Μάρια. Άλλο η Guns N' Roses και άλλο ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Ωραία, μπράβο, έγινε λοιπόν, θέμα. Το δεύτερο. Ένα λεπτό. Ο Δαμιανός λοιπόν τι ομάδα είναι. Λοιπόν, κοίταξε, και οι τρεις καταρχήν, αυτούς που γνωρίζω εγώ, μπράβο, έτσι, πάμε που τώρα. Έχουν σφυρίξει στην Άλφα Εθνική, Ευθυμιάδη, Νταμπόσης κτλ. Και ακόμα ένας. Ναι. Λοιπόν, και οι τρεις είναι παοξίδες. Είναι παοξίδες. Το λέει Κατερινιώτης, τέλος. Τελειώσαμε. Το σημειώσαμε. Ωραία. Μας το είπε. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Μπράβο, ρε Σωτήρη. Μπράβο. Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνω. Καλημέρα, αδελφέ. Ο παδός ΠΑΟΚ και Arsenal, no name. Πάμε. Πάντως, Ασλαμή, το πόσο προχωρημένος είσαι και πόσο φιλελεύθερος τελειώνει την ώρα που θα διαφωνήσεις κάτι μαζί σου. Τότε αρχίζεις χαρακτηρίζεις, το λες τον άλλον είσαι ενήλικος, βρίζεις, κάνεις. Μα λέω είσαι ενήλικος είναι βρισιά ρε φίλε! Τέτοιοι προχωρημένοι... Αν πω εγώ τον Παναγιώτη, καλά ρε, ενήλικος άντρας, λες αυτά τι, θα με πει, με βρίζεις! Μας χαρακτηρίζει εμάς που είμαστε παρακολουθείς ότι είμαστε χαμηλού πολιτιστικού επίπεδου. Πότε το είπε αυτό, αγόρι. Πότε το είπε και εσύ, ρε. Πότε το είπε αυτό, αγόρι. Πώς το κατάλαβες εσύ αυτό το πράγμα. Πότε το είπε αυτό. Πότε το είπε. Ένα περιτύλιγμα, χαχαχα, να πούμε το χαζόδικα. Τι παοξίζει να πάει εκεί, παοξίζει να ξέρει αυτό. Ρε, αγόρι μου, έχουμε θέμα. Σήμερα είναι Πέμπτη, μας γκρεμίζει την εκπομπή. Χθες έπαιξε ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ. Σύνα 30 πράγματα. Έχεις να πεις πάνω σε αυτά. Τη συμπεριφορά Λουτσέσκου. Έχεις να μας την πεις. Και λίγα έκανε. Το σχόλιο του Κώστα Ψάρα. Έχεις να το σχολιάσεις! Στο ζουμί! Ποιο είναι, εκείνο που είπε για τα άστρα. Για τα άστρα, ναι, ομάδα, θες! Ναι. Όταν μια ομάδα έχει στο πρωτάθλημα 26 παιχνίδια αίτητη ναι. Και στο κύπελο, εντάξει, χάσαμε στο κύπελο. Ναι, μπράβο. Δύο παιχνίδια. Ωραίος, είναι ναι. Τρίτη συνεχόμενη φορά που θα πάει στον τελικό και άστρο. Ναι. Φέτος λέει τα άστρα γύρισαν πάνω από την Τούμπα, ειδικά φέτος. Κατά τον Ψάρα. Διαφωνείς. Εντάξει. Γεννάν τα κοκόρια. Δηλαδή ο άλλος δίπλα μου χθες λέει στο 94. Λίξτο να πάμε με το 1-0. Λίξτο! Και στο 96 γιατί, βάζει τον γκολ. Τι να κάνεις. Μπάλα. Πού σε απείλησε. Δεύτερο ημίχρονο για φιλοξενούμενη για μάτς κυπέλου. Πρώτο ημιτελικό είναι πολύ καλή Τρίπολη. Φανταστική. Έκανε μια φάση. Δεν είναι η United, ο αστέρας της Τρίπολης. Ναι, ναι, ναι. Τώρα και τι με θύμισες. Τι σε θύμισε. Έκανε περιγραφή στο Πανετολικό ΠΑΟΚ. Έλεγε ο υπέροχος, ο σούπερ Πανετολικός και το ένα και το άλλο. Ο Πανετολικός έπεσε τρομερή μπάλα. Ο ένας έκανε. Εσύ πραγματικά από πού παίρνεις τηλέφωνο κάθε φορά όμως. Ναι, είναι απίθανο αυτό. Η γραμμή σου πώς γίνεται να είναι τόσο έγινε χάλια κάθε επόμενη φορά. Γραμμή, επόμενη. Καλημέρα. Το τηλέφωνο του, το τηλέφωνο του. Επόμενη. Κότσος. Ενώ Κώστας... ο Κώστας ακούγεται καθαρά, πεντακάθαρα, ωραίος. Είναι κυμπάρης, είναι στο ρετυρέ. Λες και παίρνει... Σοβιετική τεχνολογία, ρε. Έτσι, συντροφή, μπράβο. Ξέρεις τι τηλέφωνο έχω, ε. Τι. Με αυτό που πήγε ο Γκαγκάριν πρώτη φορά στο διάστημα. Ωραίο ωραίο χιούμορ. Πάμε, πάμε, πάμε. Λοιπόν, τα άστρα είναι από τη Ζάλη, Μαρία. Καλό. Όταν κάνεις σε όταν χτυπάς κουτουλίδι, ζαλίζεσαι λίγο, βλέπεις κάτι. Αυτός όμως έχει και σύνθημα που το λέει. Ο Μάριος το λέει τουλάχιστον. Λέει, έχω ζάλι. Ζάλι στο κεφάλι. Επίσης, επειδή γιόρταζες προχτές του μεγαλομάρτυρου Ασλαμά... Την πρωταπριλιά. Του πρωταθλήματος του ΠΑΟΚ να γιόρταζες, είπες πάλι ένα ψέμα, επειδή ο Μελισσίδης πήγε μια φορά με τον ΠΑΟΚ τέτοια, είναι ΠΑΟΚ, έτσι δεν είπες. Για το Μελισσίδη ξέρω εγώ από τρίτους ότι είναι φίλαθρος του ΠΑΟΚ. Άσε, αυτά θα ρωτάτε εμένα. Εγώ λέω ότι δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι το σημείο αυτό, δεν είναι ΠΑΟΚ. Δεν είναι φίλαθρος. Ωραία, άρα λέμε σήμερα... Τον έχω γνωρίσει ρε φίλε. Α, πες το μου, δεν είναι. Και είναι Ηρακλής.
Είναι Ηρακλής ο άνθρωπος και είναι πολύ καλός. Ηρακλής. Οπότε τον κράζω δύο φορές. Αν δεν κινηθεί νομικά εναντίον του Λουτσέσκου. Λουτσέσκου. Είναι επαγγελματίας δημοσιογράφος, παιδιά. Είναι επαγγελματίας δημοσιογράφος ο άνθρωπος. Παναγιώτη. Ρασβάνα, την επόμενη φορά με πιζάμες να πας στην συνέντευξη. Έλα. Πάντζο. Έλα. Τέτοια χαρά, ρε φίλε. Τέτοια χαρά, τέτοια. Για το offside θα πεις τίποτα. Πάνε να μας το δηλητηριάσουν. Την Κυριακή ξέρεις τι έχει να γίνει. Την Κυριακή ξέρεις τι έχει να γίνει. Γκελάρει ο Ολυμπιακός μέσα στο Αγρίνιο και τελευταίο μισάρο το πάρτι δεν θα έχει τελειωμό, ρε. Το καταλαβαίνεις τι θα γίνει την Κυριακή. Ο Μάριος που θα είναι. Ο Μάριος θα ψάξει τη σημειώση του χάβου να κρατάει. Εδώ παίζει ο Ηρακλής, δίνει αγώνα ζωή ή θανάτου με τον ΑΟΧ και Σαμικός Χανιά. Εντάξει, ΑΟΧ Χανιά και Σαμικός, συγγνώμη εγώ. Αν τρεις ώρες, τέσσερις ώρες. Τούμπα θα έρθει, μετά το μάτσα θα έρθει. Μετά πάω Τούμπα. Κατελειώνει και θα πάω Τούμπα. Μπορώ να πω για τον Κυριακόπουλο και να κλείσω. Ναι, τελευταίο για να κλείσουμε. Για το offside, θα πει τίποτα. Όπως ήταν και του Βέλεθ, offside. Δεν το κατάλαβα. Ναι, να σου πω κάτι. Όπως ήταν του Βέλεθ, σωστά λες. Να σου πω κάτι. Γιατί του Βέλεθ έγινε 134 άρθρα και τώρα δεν έχει γίνει. Γιατί ο Άρης πάει τελικό κυπέλλου. Γιατί ο Άρης είναι το αφεντικό. Όχι, όχι. Γιατί δεν ξέρω άμα το πρόσεξες. Γιατί είμαστε πιότε μεγάλη ομάδα από εσάς. Όχι, ούτε γι' αυτό. Κώστα, παίζει Κυριακόπουλο για να μιλήσει κι άλλος. Περιμένουν άλλους. Γιατί ο δυνάστης του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο Χαλίφης, αδίκησε τον Πάο. Άντε ρε χαμένε, έλα ρε κότσο, πες το. Πες το ρε Κώστα για τον Κυριακόπουλο, τον αλήτη που κλωτσάει την μπάλα ο αλητάρας. Επειδή είναι νέο παιδί και εξελίξιμο, θέλει να αφήσει την πόρτα ανοιχτή στο Πάο. Έτσι, μπράβο. Επόμενη γραμμή. Σωστός ο Κώστας, έχει δίκιο. Άρα Κυριακόπουλε. Βλέπει μπροστά όμως. Αλήθεια λέει. Ο Κυριακόπουλος είναι στο στόχαστρο. Έπρεπε λίγο η δάκρυ να έχει. Λίγο η δάκρυ. Μπράβο. Να πούμε ότι χθες ο Μπάρκας πήγε στη Ρώμα. Έκλεισε έτσι εννοείται. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Επειδή έπιασε αυτό. Ανέβηκε ένα εκατομμύριο με αυτό που κάνει. Ένα εκατομμύριο ανέβηκε. Θα τα φάσει το λίγο. Σωτήρι το είδε. Μπορεί να πάει στην Κροτόνη. Ένα εκατομμύριο ανέβηκε. Ήταν άνθρωποι τη Ρώμα χθες. Θα πάει στην Άσκολη. Έλα, καλημέρα. Οι άνθρωποι τη Ρώμα. Γιατί δεν είδανε και το Άρη Σάικ. Καλημέρα αδερφέ, όνομα και ομάδα παλίκαρε. Καλή σας ημέρα, χαιρετώ τους τρεις υπέροχους άνθρωπους της πρωινής ζώνης. Ωραίος. 10 με 12. Ωραία. Και οι τρεις άνθρωποι σε χαιρετάνε. Είμαι ο Παύλος, ο παδός της μοναδικής πολυβληθέστερης ποιοτικής ομάδας στην Ελλάδα. Δηλαδή, του Άρη. Παναθηναϊκός. Παύλος. Λοιπόν, τι είναι, παιδί, για τον πολιτισμό που αφήσαμε εμείς, Ασλαμά θα το γράψει η ιστορία. Για τον πολιτισμό που αφήσατε εσείς, σας χαρακτηρίζουν δύο πράγματα. Ο Χατζηπαναγής και η μπλε μουστάρδα που βγάλατε, ρε. Ωραίο, ναι. Κοντίτο. Έχω στο σπίτι, έχω. Λοιπόν. Κοντίτο, έχω. Και από ό,τι ξέρω, Μάριε, επειδή βλέπεις ποιοτικό ποδόσφαιρο, Αγγλία, Ουαλία, Ιρλανδία όχι, κλπ. Βλέπω και μη ποιοτικό. Μαθαίνω ότι βλέπεις και ΠΑΟΚ. Άρα είμαστε στα στάνταρ σου μέσα για ποιοτικό ποδόσφαιρο. ΠΑΟΚ βλέπω, κοίταξε, ελληνικό βλέπω είναι και η δουλειά μου και το αγαπάω το ελληνικό. Και από όλες μύρες θα πρέπει. Βλέπεις, που δεν βλέπεις μόνο ΠΑΟΚ. Όχι, βλέπω. Μόνο ΠΑΟΚ. Για να το πιο λάθος που έχει πει άτομο για μένα, μόνο πάω κι εγώ. Αμφιβάλλω αν κάποιος είδε από όλο Αθηναίο Παναθηναϊκό τη Δευτέρα. Τι κάνει το ίδιο αυτό. Α, να έτσι. Ναι, γιατί βλέπεις μόνο ποιοτικά και είδες προφανώς μόνο τον πάω. Γιατί τίποτα άλλο δεν είναι. Και την ΑΕΚ είδα χθες. Όλο. Ολόκληρο. Πρέπει να έρθει στα στιγμιότυπα από εκεί. Μη λες ψέματα. Εντάξει, μην το κάνουμε. Όλο το μάτς μιλάμε για ό,τι θες. Πάμε για ΑΕΚ. Ό,τι θες. Όλο το μάτς λέγε. Ό,τι θες. Να παραφράσω μια φράση του Κομφούκιου που λέει. Η ανώτερη ομάδα έχει απαιτήσει από τον εαυτό της. Η κατώτερη ομάδα έχει απαιτήσει από τους άλλους για να βγει η Ευρώπη. Κλείσαμε. Τεράστιο. Σωστό. Έχει λοιπόν, στείλει τον Τζαρντίνι παραπέρα. Γι' αυτό θα βγω τέταρτος. Κομφούκιος 4. Γι' αυτό θα βγω τέταρτος, φίλε. Πανηγυρίσατε τον γκολ του Βέλες στην ισοπαλία. Γιατί πραγματικά επιτύχατε τον στόχο σας. Να μην χάσετε τον ΠΑΟΚ. Δυο φορές. Και εμείς το αντίστοιχο να μην χάσουμε το κύπελο. Ναι. Ο καθένας ό,τι μπορεί. Σωστό. Έγινε και όσον αφορά Μάρκε, εγώ είμαι θράκας. Είμαι θράκας. Οι κηρύξεις μου φτάνουν τον 3ο αιώνα π.Χ. στη Συρία. Με τον κουμπαράκι. Σε παραδέχομαι. Σε παραδέχομαι. Οπαδούς του Αποστόλου Παύλου που είχαν κάνει Ευαγγέλιο πριν τα Ευαγγέλια γίνουν 12. Μπράβο, σε παραδέχομαι. Ωραία, εντάξει, σε είμαι και μοντελιστής. Μπράβο. Α, Παύλο! Εσύ ο χθεσινός. Χαμπάρι δεν παίρνει, ρε. Σ' αγαπώ. Χαμπάρι δεν παίρνει. Σ' αγαπάω. Ωραίο κράνος έχεις. Ζαν Πολ Πελμοντό. Επόμενος. Σ' αγαπάω. Πολύ ωραίο. Έλα, φιλαράκι. Ο οποίος παιδιά παρεπτόντως έχει πάρει βραβεία δύο φορές σε εκθέσεις πλαστομοντελισμού στη Μεγάλη Βρετανία. Ο Παύλος. Πάμε. Πολύ καλημέρα. Ωραίος ο Παύλος. Αδερφέ, όνομα και ομάδα, είσαι ο Ανδρέας. Μας, τι ωραίος ήταν. Καλημέρα. Καλημέρα. Είσαι ο Ανδρέας. Ανδρέας από Θεσσαλονίκη. Από Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Ανδρέα. Συνεπώς ο παδός του ΠΑΟΚ. Συνεπώς. Λοιπόν, δύο πράγματα πολύ συγκεκριμένα θα πω, χωρίς να με διακόψεις, Ασλάμαν. Σε λατρεύω, ρε. Το ένα είναι, αδερφέ, ότι
Το καναρίνι είναι κίτρινο. Και το ταξί είναι κίτρινο. Άρα το ταξί είναι καναρίνι. Έτσι, μπράβο, ναι, Ηράκλειτο. Σωστό, ωραίο. Λοιπόν, δηλαδή εσύ τώρα πα να μα βγάλει τρελού. Μιλά για φάση offside σε ομάδα που ζητάει επιμόνωση εδώ και τρία χρόνια το VAR. Απαγορεύεται αυτό να το κάνει ο κανένα. Καλά που δεν έχουμε VAR. Μη σώσει και μπει ποτέ, να τσοντάρουν όλοι. Εντάξει. Εγώ τώρα θέλω VAR. Θέλω VAR. Δεν φοβάται ρε εσύ ο ΠΑΟ και ας το έδινε offside πάλι, θα νικούσε. Θα νικούσε εγώ σου λέω με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Συγγνώμη, είσαι ΠΑΟ και Ολυμπιακός. Άκου λίγο. Σαν να ακούω Ολυμπιακός. Το VAR το θέλεις για τις βουτιές του Μπίσεσβαρ που ο κάκος που θα κρίνει θα λέει είναι πέναλτι. Θα έχει δικαιολογία να γυρίζει τη φάση πίσω. Ο ασκητή. Το τελείωσα αυτό για το offside. Δεν με απασχολεί καν. Δεν με απασχολεί καν. Αν ήταν ανάποδο, θα σε απασχολούσε. Το δεύτερο. Μα βάλω το VAR, φίλε, άμα ήταν ανάποδο. Έτσι, το ζητάω εδώ και τρία χρόνια να πούμε. Και εξαιτία σε μου και σαν την αναδιάρθρωση που πέρσι ψήφισε υπέρ τη αναδιάρθρωση και φέτο τη γύρισε και λε όχι. Πέρσι με VAR έπαιρνα πρωτάθλημα. Θα πάρουμε 10 σερί τώρα. Και ο Τσίπρα βγήκε και είπε ότι έτσι αντιπληρώσετε την ύφη τώρα. Πάμε στο δεύτερο. Εσείς εφάπαξ με πάω καβλούγο θα πάρετε. Εφάπαξ θα έρθω και οι Αμερικάνοι κόβουμε και τα ρώσικα από τις κουμπιστά. Τα αεροπλάνα τα 400 πλέον κόβουμε. Αντρέα, πλέον έρχονται οι Αμερικάνοι. In God we trust. Αντρέα, USA, 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 Αντρέα, USA, USA. Κλείσου τώρα θα σε φτιάξω καλά. Αντρέα, ξέρεις τι κάνω πλέον, δεν τα ξύνω έξω από τον παντελόνι. Μέσα τα βάζω, μέσα βάζω το χέρι μου και τα ξύνω, κατάλαβες. Άντε αυτή η CIA ρε φίλε, τι είναι ρε φίλε, με τι έρχονται. Με τι έρχονται, άντε! Άντε ρε Αμερικανάκια! Όχι, τώρα είπε η ώρα, πέρα. Άντε ρε Αμερικανάκια! Άλλη μία λέει για το μισάωρο αυτό. Σωστός. Άντε, περιμένουμε. Καλημέρα. Βασίλης Πολύχνη. Όνομα και ομάδα. Βασίλης Πολύχνη, ναι. Βασίλης Πολύχνη, ο παδός του ΠΑΟΚ αδυναμία. Να κάνουμε μια βάση εκεί στην Πολύχνη. Πήρα να πω προπαγάνδα, Χρήστα, θα είναι να ξεκινάς να λες για το site και μετά από μια πρόταση να λες για πρωτάθλημα των Πρεσπών. Αυτό είναι προπαγάνδα. Να ξεκινάς από το site και να πηγαίνεις στο πρωτάθλημα των Πρεσπών. Δεν είπε Πρεσπών σήμερα, δεν είπε Πρεσπών. Είπε στην αρχή της εκπομπής. Εγώ είπα γιατί τσατίζεστε όταν σας το λένε, δεν είπα εγώ. Ακριβώς, προπαγάνδα. Προπαγάνδα λοιπόν είναι αυτό που έκανες εσύ. Όχι, δεν κάνω προπαγάνδα. Να πάρεις δύο λέξεις από τις 12 και να τις πεις όπως θες. Μα τις χρησιμοποιείς. Δεν είπα εγώ για πρωτάθλημα των Πρεσπών. Τι είπες. Είπα όταν σας λένε για πρωτάθλημα των Πρεσπών. Έχει τεράστια διαφορά το ένα με το άλλο. Αυτό ναι, λοιπόν όταν, είναι προπαγάνδα. Όταν από το site στην επόμενη φράση ή σε προτάσεις των Πρεσπών, αυτό είναι καθαρή προπαγάνδα. Αλλά για να μην κύπελο είναι ήταν αυτό. Προπαγάνδα, θέλω αυτό να πω ήταν το φθινόπωρο, αυτό το φθινόπωρο που βγαίναν τα δημοσιεύματα. Αυτό είναι κύπελο. Πες μια λίμνη, ρε. Λίμνη. Να πω λίγο. Της Βόλου, της Βεγορίτιδας, της Παμβότιδας. Ό,τι θέλετε βάλτε τα όλα. Παμβότιδα, αγαπημένη. Το φθινόπωρο που βγήκε το άρθρο που έλεγε ότι ο Σαββίδης είναι μάλλον, πώς το λένε, πράκτορας και είναι κατά της συμφωνίας των Πρεσπών, την ίδια εποχή που μέσα στο Χαριλάο πέφτανε ξυλίκια για το αν θα σηκωθεί η Σιδημέλη. Ποτέ δεν έπεσε ξυλίκια. Έλα, έγινε. Είναι ψέματα. Είναι ψέματα και είστε ψεύτες και μην αναπαράγετε ψεύτες. Άλλο σκηνικό, άλλο ξυλίκι. Άλλο σκηνικό, ναι. Άλλο ξυλίκι, πήγανε, μην λέτε ψέμα. Να το κατεβάζουμε, παιδιά. Ο Καρυπίδης πάντως δεν πήγε με τον Τσίπρα πάνω. Όπως θέλετε. Πήγε στους Ολυμπιακούς. Πήγε στους Ολυμπιακούς. Δεν πήγε. Η Δημέρα Group πήγε. Καλά, άστο να τελειώσει. Να είστε περήφανοι που πήγατε. Είσαι ο μόνος που το λέει. Καλά, μπράβο, σε παραδείγμα. Ο μόνος που το λέει. Σε 137 ώρες. Δεν κατάλαβες. Σε αθλητικά. Αυτά τα εργοστάσια 137. Πω από τι πράγμα. Ρε Βασίλη, δεν ολοκλήρωσες. Δεν αφήνουν τα πάω και να ολοκληρώσουν. Α, τρομερό πράγμα. Ωραία, εδώ, κρατάει, συνέχεια ολοκληρώνουμε στο γήπεδο. Σωστά. Ολοκληρώνουμε στην επόμενη άλλη μία έχουμε. Α, τέλος. Έθνος που είναι και του Ιβάν. Ποτέ, στον, ποτέ ναι, ναι. Στον αέρα. Είδες πόσο, νούμερο 18. Πόσο δημοκρατική είμαστε. Ημέρα Group. Αρθούρ Νταβιντιάν, ο εκπρόσωπος. Ο Νταρντανιάν, ο Άρθουρ. 137 στο έθνος, δημοσίευμα. Σωστά, ναι. Κανονικά. Δεν κατάλαβες. Σε αθλητικά μέσα το λες μόνο εσύ. Σε παραδέχομαι. Άμα πήγαινε ο Μαρινάκης θα τα λέγαμε. Έτσι. Λοιπόν, παιδιά, τελευταίο break για σήμερα. Δύο διπλές Φεγγίτης Παραστασάρα στο Θέατρο Κολοσσέων με Δημήτρη Καταληφό και δύο διπλές και αυτό απόψε ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν, Μπέρτολ Μπρέχτ, Πέγκη Τρικαλιώτη, Ηρώμου Κίου, Γεράσιμος Σκαφίδας απόψε στο Θέατρο Αυλαία και αυτό είναι η ώρα. Τρελή μάση, χέρι-χέρι δύο παραστάσεις. Άρης δύο εισιτήρια με τον Προμηθέα, FM και ενώ ονοματεπώνυμο δίπλα Άρης ή Φεγγίτης ή Σετσουάν αποστολή στο 54-526. Το τρίτο. Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν. Πώς? Σετσουάν. Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν. Σετσουάν. Του Μπέρτολ Μπρέχτ. Ναι. Αποστολή στο 54-526.
Άμα την επιστροφή μας, γραμμές πάλι ανοιχτές. Γραμμές. Πρέπει να ντρέπεσαι πραγματικά. Γραμμές ανοιχτές. Άμα την επιστροφή μας, έχουμε αλλαγή στην θέση του ηχολήπτη παύλα τεχνικού μηχανικού ήχου. Ήρθε ο Στίβ Αλμπίνι των ηχοληπτών της Θεσσαλονίκης. Αποχώρησε ο Σωτήρης Δασκαλάκης κατάκοπος με φανέλα κάθιδρη. Χριστό, θα σου κάνω νόημα να κλείνεις, γιατί είναι φανταστικό. Βγάλαμε πρώτο μισάωρο 8 γραμμές για να μιλήσουν όλοι. Περιμένουν ήδη 4. Έχεις ακόμη 25 λεπτά για να διεκδικήσεις 2 διπλές για Φεγγίτη απόψε στο Κολοσσέον και 2 διπλές για Καλό Άνθρωπο Τσουάν πρεμιέρα απόψε στο Θέατρο Αυλαία και τα 2 παραστασάρες. FM και ενόρμα τεπώνυμο, Άρης για τον μπάσκετ. Το ποιο θέατρο θέλεις για τις 2 παραστάσεις το διευκρινίζεις, αποστολή στο 54526. Αύριο λογικά θα δίνουμε προσκλήσεις διπλές για Σοκράτη Μάλαμα και το κυνηγάμε, είμαστε κοντά για τη λαϊβάρα των Bullet for my bloody Valentine. Πάμε γραμμές, περιμένουν 5. Καλημέρα. 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 Όνομα και ομάδα, φίλε, πάμε. Μάριε, ο Πόντιος είμαι από την Ποντοϊράκλεια. Είσαι ο Πόντιος από την Ποντοϊράκλεια, ο παδός του ΠΑΟΚ. Με τη γυναίκα σου που είσαι την άλλη φορά. Α, μπράβο. Με συγκινείς, Πόντιε. Πάμε, καλημέρα. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, πάμε. Καλημέρα. Α, δεν έχω πολύ χρόνο. Καλά, έτσι μόνο για θέατρα εσάς. Ο Χρήστατος που είναι. Έφυγε, κυνηγάει η είδηση, φτάνουν στο Ονάρι 2 ξένοι. Ποδοσφαιριστές. Ξένοι ποδοσφαιριστές, νέα αποκτήματα μεταγραφικά. Για θέατρο, σίγουρα για εκείνο είναι. Όχι, για άλλο. Κρίμα, ρε. Ναι. Έχουμε πολλές λίμνες, να ξέρεις, και εσύ και ο Χρήστανθος. Ναι, εγώ είμαι Παμβότιδα. Γιάννη, να τρελαίνομαι. Ναι. Όχι, εγώ είμαι εδώ Ιράνη. Εσύ είσαι εδώ Ιράνη, ωραίος. Ναι. Πολύ θα Μάριε, πολύ θα πονάτε ακόμα για τον Πάο. Ναι, τι να κάνω, εγώ θα πονάμε. Πολύ θα πονάτε. Μπα, εγώ το θεωρώ παρέδεση το φετινό. Yeah. Από του χρόνου πάλι επανέρχεται η κανονική κατάσταση. Καλά, καλά, καλά. Τραγούδα. Και πέρσι τι έλεγες. Πέρσι, πέρσι δεν είχε τίποτα. Πέρσι double κάναμε. Τίποτα δεν είχε. Double κάναμε πέρσι. Πέρσι δεν είχε τίποτα. Πέρσι. Ναι. Τι κάναμε. Το double, α, τι είσαι. Ο Πόντιος είσαι ή ο Λουτσέσκου, να ξέρουμε. Και τα δύο είμαι. Σε παραδέχομαι. Ωραία. Είσαι Λουτσεσκίνης. Πονάτε. Πονάμε. Ωραία. Μόνο που πονάτε φτάνει. Ωραίο. Σε παραδέχομαι, Πόντιε. Χαιρετισμού στη σύζυγο. Άντε. Να είσαι καλά. Ναι, γεια σας. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα. Έτσι, πάμε να μιλήσουν όλοι. Καλημέρα. Πονάμε. Πάμε, καλημέρα. Όσοι αγαπάμε. Ναι. Έλα, Παπαδόπουλε. Νταλή, κλείστον, 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 κλείστον. Τι κάνεις, άστον. Δευτερολογία. Δέκα δεύτερα, πάμε. Δέκα δεύτερα. Ωραία. Ξαναπάρω Νταλή για δέκα δεύτερα, αν θες. Είναι άδικο. Πάμε, καλημέρα. Ναι. 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 Όνομα και ομάδα, φίλε, πάμε. Σκύπης Νικόλας, ο μάγος της Αμπέθρας. Ο Ξανθός μάγος. Νάτος. Όχι ο Ξανθός. Ο δεύτερος. Εγώ... Τον Ξανθό τον είδα, τον γνώρισα, το από κοντά του και τον κυμαντέρι. Εγώ είμαι εραστής, είμαι εγώ. Ο μάγος, πάμε, ναι. Εσύ είσαι μαϊμού. Λοιπόν, κοίταξε. Σκύπης Νικόλας, βέβαια, ο μάγος. Τι νούμερο σου ποια φορά είναι αυτή και κοιλωτάκια οι Σκοπιανοί, οι φίλοι μας. Ναι. Ζόρων, Αλέξης, Κυριάκος και δεν συμμαζεύεται. Προσβάλλεις, δεν μιλάς έτσι. Αυτό είναι που κάνεις το κανονικό κόβεσαι. Ε, μάγος, είναι ότι θέλει. Γιατί αν βγω και αν βγει, θα βγει μετά άλλος, θα πει τη σου και φορά η Μητσοτάκη. Μεθυσμένος είναι, δεν είμαι υπολογιστής. Ωραία, έγινε Νικόλα, επόμενη γραμμή, φύγαμε. Μαϊμού, μεθυσμένη, μη παίρνετε, παιδιά. Φύγαμε. Ο Νταλίας για να πάρει, αν θέλει, για 10 δεύτερα μόνο. Για 10 δεύτερα. Πάμε, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Εγώ είμαι. Ναι, εσύ, φίλε, όνομα και ομάδα. Γιώργος. Είμαι φίλαθρος του ΠΑΟΚ. Ωραίος. Πάμε, περισσότερο το Χρήσανθο ήθελα εγώ να πω κάτι, αλλά και εσύ με βολεύεις αυτή τη στιγμή πάνω σε εκπομπή. Ναι. Είστε ή δεν είστε εσείς Μακεδόνες και μένετε στη Θεσσαλονίκη. Εγώ σαν είμαι... φίλαθλη του Άρη, σαν φίλαθλη του Άρη μιλάω γενικά και σαν φίλαθλη του Ηρακλή. Γιατί... εγώ γεννήθηκα εδώ, άρα είμαι. Μου, αν είμαι Μακεδόνας, είναι από δύο ομάδες. Μπορεί να μου σου... μπορεί να μου ΑΕΚ. Όχι, 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 μισό, 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 συγγνώμη, συγγνώμη λίγο. Εγώ αν ήμουν φίλαθλος του Άρη και έβγαινε και λέγαν όλοι ότι πήρε το ΠΑΟΚ, δίνουν τον ΠΑΟΚ, το πρωτάθλημα το δίνει η κυβέρνηση για το πρωτάθλημα των Πρεσπών, θα με προσέβαλε και θα με μείωνε. Θα έβγαινα και θα έλεγα, αν δεν το πίστευα, αν πίστευα ότι είναι έτσι, θα έλεγα ναι, είναι έτσι. Έτσι. Ο Σούπερ 3 που έβγαλε πίστευα, την ανακοίνωση το πιστεύει. Τι να κάνω, τους αλλάξουμε τα πιστεύω τους. Αν δεν το πίστευα, εγώ προσωπικά, εσύ, αν δεν το πίστευα, θα έλεγα ότι είναι ντροπή να το λέτε. Γιατί στο πρέπει να είναι η άσπρο ή μαύρο. Σαν Μακεδόνας που λες, πώς σκέφτεσαι που η εταιρεία του ιδιοκτήτη σου πήγε μαζί με τον Τσίπρα στα Σκόπια, η Δημέρα Group.
Κοίταξε, καταρχήν να συμφωνήσουμε σε ένα πράγμα, σε δύο-τρία πράγματα. Ότι δεν είναι, δεν είναι τίποτα τέλειο, κανείς δεν είναι τέλειος. Έτσι, το μόνο κουσούρι του Ιβάν. Εσύ μου είπε, εδώ εσύ θες ο Αριανός να σου αναγνωρίσει το πρωτάθλημα και λες και το πας στο μακεδονικό. Και σου λέω, την ίδια στιγμή εσύ που λοιπόν που μου θέτεις ότι πρέπει ως Μακεδόνας να στηρίξει τον Μακεδόνα. Τι έχεις να πεις γι' αυτό. Συγγνώμη, να σε ρωτήσω ευθέως. Εσύ πιστεύεις ότι μας έδωσε μέσα στον ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα κυβέρνηση. Απάντησέ μου εσύ πρώτα για αυτό που έκανε. Για να μου φέτεις μακεδονικό, θα σου πω μετά. Ωραία, κλείνουμε. Ωραία, Γιώργο, έγινε. Να είσαι καλά. Επόμενη γραμμή. Κατάλαβε, Γιώργο, πήρες απάντηση για όλα. Πάμε. Επόμενη γραμμή. Αυτός δεν έδωσε απάντηση. Επόμενη γραμμή. Πάμε. Καλημέρα, αγαπητοί μου φίλοι. Κύριος Βασίλης από το Ηρακλείος. Πάμε, κύριε Βασίλη. Κυρίνη Μην. Να είσαι καλά, πάμε. Και το δημοσίευμα του έθνους, έτσι. Η Άννα είναι αντιλογισμός. Αντιλογισμός. Που υποκρύπτει συνδιαλλαγή. Ναι. Και ισολογισμός. Ναι. Που υποκρύπτει και καλυμμένη νομιμοφανή εμφάνιση οικονομικών στοιχείων. Mm-hmm. Περνάνε στην αντιπαράθεση την προσφυγή αλίμονό μας. Σωστό. Τότε έχουμε χρειά ψυχιατρικής έρευνας. Ναι, σωστό. Καλησπέρα, δεν Ηλία. Δεν σημαίνει ότι έγινε κάτι, πρέπει να το εσωφαρίσουμε με κάτι άλλο. Ναι. Πρέπει να πάμε καλύτερα. Όχι απαραίτητα. Μπορεί όμως. Ενδέχεται. Ναι, μπορεί. Ενδέχεται, άνθρωποι, μπορεί. Ναι. Άνθρωποι είμαστε. Δεύτερον, ναι. Για το ποιοι πήγανε στα Σκόπια. Στα Σκόπια. Επιχειρηματίες. Αναφέρθηκε χθες το βράδυ, στη ζούγκλα. Ναι. Όχι, τη λέξη μόνος που χρησιμοποίησες. Μόνος. Ναι, η μόνη αθλητική εκπομπή που έλεγε. Το είπε το Ζαγόρας το βράδυ. Δεν το, λοιπόν. Το είπε ο κύριος Βασίλης, νομίζω. Όχι, όχι. Ο Ζαγόρας είπε ότι ο. Τότε ζητώ συγγνώμη. Τον άκουσα, αλλά όχι όλη την εκπομπή. Ναι, ναι, είπε λοιπόν. Ότι η εταιρεία του Ιβάν πήγε στα Σκόπια, το είπε ο Ζαγόρας. Το έθνος το γράφει, δεν είναι μυστικό. Τέλος. Άρα το είπε ο Ζαγόρας. Το είπε και ο Ζαγόρας. Μπράβο και στο Ζαγόρας τον Γιώργο. Λοιπόν, και τρίτον. Το γράφει το έθνος, ρε παιδιά, δεν είναι μυστικό. Ωραία, για να κλείσουμε. Είναι καμία αποκάλυψη. Ο αγαπητός ο Παύλος. Απλά θέτουν μακεδονικό, αλλά δεν το λένε αυτό. Ωραία, για να κλείσουμε, κύριε Βασίλη, πάμε για να κλείσουμε γιατί περιμένουμε κι άλλοι. Προσέβαλε ευθέως στη Θεσσαλονίκη, όχι τον Ηρακλή μόνο. Ναι, ο Παύλος νωρίτερα, ναι. Ωραία, έγινε κύριε Βασίλη. Ας ψάξει λίγο καλύτερα, ναι. Να δει τον πολιτισμό της ιδεαλλαγής των επικιστών της πόλεως. Καλό. Το συνδιαλλαγή τη ιδεαλλαγή των επικιστών. Πολύ καλύτερα να το ψάξει, ωραία. Να το βρει. Έγινε κύριε Βασίλη, καλημέρα. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Και καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα, αν θέλεις. Μάρη, έχει χαιρετίσματα από τον Χόρχε. Από τον Χόρχε. Από την Αστυπαλαία. Ναι. Κλαίω, δακρύζω. Εσύ ποιος είσαι? Έχει χαιρετίσματα. Ο Κώστας Λονδίνο. Α, Κώστας Λονδίνο. Α. Ο Χόρχε, πού βρέθηκε στο Λονδίνο, την Αστυπαλαία? Ο άλλος ρε, ο άλλος από τον Μεξικό ρε που έβγαινε στον Αστυπαλαία. Α, ο Χόρχε που έχει, που έχει τη Γαλλίδα σύντροφο, ε. Ο Κολομπιανός. Ο Κολομπιανός, ναι, ο Κολομπιανός, ναι. Ο Χόρχε ο Κολούμπα, ναι, ναι, ο Κολούμπα, ναι. Και αναφέρθηκε για... Για την τότε να μου αδελφές έχω στείλει ένα βίντεο στο Facebook από χθες μέσα από το γήπεδο. Τι α, να το δω, δάκρυσα. Το έβλεπα, φίλε. Δάκρυσα, έκλαιγα. Σου έχω ωραίο βίντεο από μέσα. Από ωραία. Μέσα. Μπράβο. Πήγες στο γήπεδο χθες. Ήσουνα. Ναι, ναι, ναι. Ωρε, ναι, ναι. Φίλε, σε ζηλεύω. Να δώσουμε την είδηση, ναι, η UEFA αυτή τη στιγμή επιθεωρεί το καφτατζόγλιο για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του ΠΑΟΚ. Ωραία. Πάμε. Κώστα, σε ακούμε. Λοιπόν. Πρώτα εδώ το ακούσατε. Ναι. Μόνο ΠΑΟΚάρα, παιδιά. Ναι. Έτσι. Πάω, ωραία, στο Λονδίνο όταν ακούσατε. Μέχρι το τέλος θα σας χαζέψω. Αλλά χθες ήταν εκεί. Δεν ξέρω τι λέτε, παραμιλάτε λίγο, χάνεστε, φωνάζετε, ουρλιάζετε. Έγινε Κώστα, να σε καλά φίλε. Θα περάσει, παλικάρια θα περάσει. Δεν θα περάσει εύκολα, αλλά ξέρεις. Έγινε Κώστα. Έχει του χρόνου. Έγινε Κώστα. Φωνάει. Δεν είστε γαύροι του Βορρά, παιδιά, δεν το λέγανε ποτέ αυτοί αυτό. Εννοώ εσείς ποτέ. Ωραία. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ, όνομα και ομάδα, παλικάρι. Γιώργος Άρης. Γιώργος ο παδός του Άρεος. Πάμε Γιώργο. Να ρωτήσω κάτι, τον Παπαδόπουλο θέλω. Έλα, Γιώργο. Εδώ είναι Γιώργο μου, ναι. Ρε Παπαδόπουλο, επειδή πραγματικά με κουράσετε να το παίζετε όσο παδί και όλες οι υπερασπιστές της Μακεδονίας και πανώ και όλα αυτά, ναι. Θα μας πεις καμιά φορά λίγο αν πέφτουν εφάπες και σε ποια θύρα για αυτούς που υποστηρίζουν και για αυτούς που δεν υποστηρίζουν το θέμα με τη Μακεδονία. Φυσικά γίνονται μέσα στην 4. Α, μπράβο, για να τα λέμε λίγο. Θέλεις να μας πεις επίσης. Ναι. Ποιοι βάλανε φωτιά και αν είσαι ομάδος οπαδί ήταν στη βίλα που ήταν κάτω στη Βασιλεία Γεωργίου. Α, δεν το ξέρω. Στο σχολείο λες. Δεν το ξέρω. Στο σχολείο. Μεταξύ οπαδών ποιας ομάδας αυτής της πόλης ήταν. Δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζεις, όχι, έτσι. Όχι.
Αν θα το μάθει, θα το πει. Θα το πω, ναι. Θα το πει, έτσι. Θα το πω, ναι, θα το πω. Ωραία. Εγώ μάθεις, το ξέρω, αλλά δεν το λέω. Εγώ το ξέρω, δεν το λέω. Καλά κάνεις, γιατί άλλος πρέπει να το πει και όχι εσύ, Μάρια. Κάτσε, εδώ πέρα το λέγω τους αδικείς. Δεν ήταν μέσα, μέσα από μέσα, μόνο παιδί του ΠΑΟΚ. Ήταν και άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση με ποδόσφαιρο. Που προσφέρουν στον πολιτισμό και στην πόλη. Που σιτίζουν κάθε μέρα 50 ανθρώπους με προσωπική δουλειά. Παιδιά που οργανώνουν βιβλιοθήκη. Παιδιά που βοηθάνε τον πολιτισμό και προστατεύουν αστέγους και αδικημένους. Συνέχισε. Τελείωσες, Μάρια, γιατί τελείωσε. Και σε αυτό σου έχω απάντηση. Επειδή με έχει κουράσει αυτή η ψευτοκουλτούρα, πρέπει να δώσω μονάχα σε κάποιον που θεωρώ εγώ ότι μονάχα πρέπει. Ποια να είναι η αληθινή κουλτούρα, και ωραίο και αυτό που λες. Ποια είναι η αληθινή κουλτούρα, να καταλάβω. Ποια είναι η αληθινή κουλτούρα. Και κάνεις μία βόλτα, θα δεις εκατοντάδες ανθρώπους που έχουν ανάγκη να τους βοηθήσεις. Συμφωνώ. Και εσύ πας επιλεκτικά, θέλω να κάνω αυτό. Γιώργο μου, εγώ είμαι μαζί σου. Τυχαίος, άρα εσύ είσαι λάτρης της αληθινής κουλτούρας. Ποια είναι η αληθινή κουλτούρα. Ποια είναι. Η αληθινή κουλτούρα. Ποια, η βία, το ξύλο, ο ρατσισμός, ποια. Αυτό σου είπα εγώ. Α, γιατί υπάρχει, ξέρω, κοπέλα εκπαιδευτικό, η οποία... Γιατί κουράστηκα να ακούω ότι μονάχα κουλτουριάρχες και άνθρωποι που βοηθάνε είναι αυτοί που θα τρέξουν... Μα αυτοί βοηθάνε όμως. Αυτή είναι αλήθεια όμως. Η κοπέλα φεύγει από το σχολείο, από το οποίο παίρνει σαν συμβασιούχος 2 φράγκα και τα δίνει εκεί, πηγαίνει ίδια φαγητά και μαζειρεύει κιόλας. Κουρασμένη χάλια μετά τη δουλειά της και μετά φεύγει. Και κινδύνευσε να καεί εκείνη τη μέρα. Και ναι. Κινδύνευσε εκείνη τη μέρα να καεί ζωντανή. Okay. Μαζί σου είμαι αυτό... στην ουσία με αυτό που είπες. Και αυτό δηλαδή μας δικαιολογεί. Πάμε, πιάνουμε ένα μέρος και βάζουμε απ' έξω αυτήν την ιδεολογία μας. Είναι τα πάντα. Καταστρέφουμε τα πάντα. Δεν μας νοιάζει τίποτα. Μόνο και μόνο για να έχουμε μια κουλτούρα, έτσι. Όταν λες καταστρέφουμε τα πάντα. Το κτίριο καταστρεφότανε πριν το πάρουν τα παιδιά. Α, και το πήραν και το κάνουν. Ρίμαξε και το σχολείο κάπως συγκρατείται. Το σπίτι του Μανώλη Αναγνωστάκη, του τεράστιου, ναι, Μανώλη Αναγνωστάκη. Προφανώς, ναι, και τον ξέρεις, ξέρεις και έργα του. Ποιος το συντηρεί, ξέρεις, τα τελευταία χρόνια. Ποιος το συντηρεί. Θα είσαι γίνει ρημαδιό. Δεν θα υπήρχε. Το σπίτι του Μανώλη Αναγνωστάκη, που είναι η ιστορία της πόλης. Η αυτόνομη θύρα 10. Σ' ακούω, συνέχισε. Ωραία. Εγώ θα ξαναπάω στο πρώτο πράγμα. Θα το ξαναπάνω στο αυτό. Πρώτο. Εγώ απαντάω με ψηρήματα, όχι με αεραμπανά. Πάρα πολύ καλά κάνεις. Απλά αυτή τη στιγμή, επειδή σε λίγο θα μου πεις ευχαριστούμε πάρα πολύ, θέλω να μείνω λίγο στο πρώτο. Γιατί κουραστήκαμε να μας λένε οι παοξίδες συγκεκριμένα σε αυτή την πόλη ότι υπερασπίζονται κιόλας, ρε παιδί μου, και είναι και μαχητές της Μακεδονίας. Ναι, το έχουν πάρει. Κούρασε, το πήραν εργολαβία αυτό, εντάξει. Το πήραν εργολαβία. Ναι, το πήρατε εργολαβία και έχεις, είσαστε εσείς. Έχεις ακούσει, πέρα, ωραία. Ρε, επειδή Γιώργο μιλάς με μένα, αναφέρεται σε μένα πριν. Αν μάθω κάτι και τα λοιπά, έτσι. Ναι, σε σένα. Με έχεις ακούσει να μιλάω εγώ για Μακεδονία. Εσένα, ναι, εμένα. Προσωπικά. Γιατί με εμένα μιλάς. Εσύ εκεί, ναι, τι εκπροσωπείς, ρε Παναγιώτη. Τον εαυτό μου. Τον εαυτό σου. Ναι, τον εαυτό μου, ναι. Μόνο. Ναι, γιατί, ναι, δεν σε ακούω να απαντάς μονάχα, ναι, όταν σου μιλάνε, σου κάνουν μια ερώτηση εσένα. Όταν μιλάει για τον ΠΑΟΚ, όταν μιλάει για τον Παδούς. Σε όλα αυτά, ρε, που, ρε παιδί μου, απαντάς. Δεν το καταπίνεις, και όταν μιλάει και για τους οπαδούς. Άρα εκπροσωπείς τους οπαδούς. Εντάξει, και εγώ τον Ηρακλή. Από πάρτι σου τελικά, είναι για την πάρτι σου ή για όλους. Ρε φίλε, δεν πληρώνουμε από κανένα ΠΑΟΚ, από κανένα σύνδεσμο του ΠΑΟΚ, εκπροσωπώ τον εαυτό μου. Πληρώνουμε τον Λίμπερο. Πώς το πω διαφορετικά. Πώς το πω διαφορετικά. Ναι, αλλά κάτσε, διαφορετικά δεν μπορεί να το πει. Διαφορετικά είναι ότι όπως μου κάνεις γυρνάς την κουβέντα, ρε συμπάνω. Γιατί, ρε Γιώργο, βγαίνεις και μου κάνεις επίθεση, αν γνωρίζω. Έχω επίθεση και έχω τον λόγο που σου κάνω επίθεση. Όταν ξεκίνησα να σας ακούω, όταν έφυγε ο πρόεδρος Ζορμπατζόγλου και ήρθες εσύ, ξεκίνησα να σας ακούω. Γούσταρα την καζούρα σου, γούσταρα τα πάντα. Αδερφέ, πραγματικά, το τελευταίο τρίμηνο, τετράμηνο, σε παρακαλώ, θα πω μια κουβέντα. Δεν θέλω για να σε βρίσω, αλλά θέλω να σου δείξω ότι έχεις γίνει εμετικός. Εμετικός εγώ. Δεν είναι βρισιά, εμετικός. Μάλιστα, δεν, ναι, έλα εσύ στη θέση μου. Επειδή είσαι αργιανός όμως τα λες αυτά, ρε Γιώργο. Κάποιος άλλος σου είπα κάτι. Ναι. Την αρχή σε γούσταρα όταν πήγες. Γιατί είχες πολύ ωραία κόντρα, φίλε. Και εγώ την γουστάρω την κόντρα. Εντάξει, αλλά έχεις γίνει εμετικός. Δεν θα συμφωνήσουμε. Δεν θα συμφωνήσουμε. Τελείως. Okay. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Πολύ ωραία παρουσία. Να υπερασπιστώ, Παναγιώτη. Μπορώ. Μπορώ. Γιώργο, για να μην το κουράζεις. Εγώ τον Δημοκράτη τον Παπαδόπουλο, τον παράγοντα του ΠΑΟΚ, όταν τον άκουγα, έχει τύχει να ξεχάσω να φάω για να τον ακούω. Στο ραδιόφωνο, εδώ στο Λίμπερο. Τον τελευταίο 1,5 χρόνο, ο κύριος Δημοκράτης Παπαδόπουλος, gentleman και υπέροχος άνθρωπος, πραγματικά πιστεύω ότι είναι άλλος όταν τον ακούω.
Είναι αυτή η μετάλλαξη. Ναι, και Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι. Όταν έτσι είναι. Περίμενε λίγο. Περίμενε λίγο. Ο γιο του. Περίμενε λίγο. Θα μιλήσουμε με τον Γιώργο. Με ποιο θα μπορούσα να μιλήσω. Κλείσει του ρεκιώσει αυτού του δύο. Θέλω να μιλήσουμε με τον Γιώργο. Με τον Κωνσταντίνο. Δεν θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ που είσαι Αργενό, έτσι. Αν είσαι στη θέση μου εδώ πέρα. Έρχομαι εδώ πέρα κάθε μέρα. Ωραία. Ακούω. Η Γαύρη του Βορρά. Το πρωτοπάθλημα των Πρεσπών. Το ένα το άλλο. Δηλαδή γίνονται και προσβλητικοί πάρα πολύ με την ομάδα. Αυτό με ενοχλεί πιο πολύ. Με ενοχλεί πάρα πολύ, το καταλαβαίνεις αυτό. Έχεις παρατηρήσει από πότε ξεκίνησαν αυτού του είδους οι χαρακτηρισμοί. Από πότε, πες μου εσύ. Το τελευταίο τρίμηνο, τετράμηνο, φίλε. Από γιατί? Τότε που έχεις ξεκινήσει, είσαι άνετος, είσαι πρωταθλητής. Μπράβο, μαγιά σου. Πάτε για double. Μπράβο, δεν μπορώ να κάνω κάτι διαφορετικό. Με πονάει που το κάνεις αυτό. Δεν σου πω όχι. Με πονάει, φίλε, με σε αυτή την πόλη. Λοιπόν. Και από τότε έχεις ξεκινήσει και βγάζεις αυτόν τον οχητό από μέσα, αυτόν τον... Όχι, ούτε οχητό. Βόθρο βγάζεις. Βόθρο. Οπότε... Ωραία, Γιώργο, κλείνουμε. Οπότε έρχονται, γίνεται έγινε. Η επίθεση. Φίλος. Περιμένει κι άλλος φίλος, είναι πάρα πολύ άδικο. Καλημέρα, επόμενη γραμμή. Ωραία, καλημέρα. Παρουσία, ωραία παρουσία ο Γιώργος, αμυντικός. Αντιαμετικός. Πανάγος ο Βόθρος, μάλιστα. Πάμε στον επόμενο Βόθρο, στον επόμενο ακροατή, καλημέρα. Όνομα και ομάδα. Σιγά, θα πνιγείς. Ναι, φίλε, πάμε, όνομα και ομάδα. Είμαι... Ο νονός του ποδοσφαίρου Σκύπες Νικόλας ο Μάλλον. Ωραία. Κλείσε Νίκο. Ρε Νικόλα, βγες, σε πάω εσένα, καιρό έχω να σε ακούσω. Άσε μας τώρα ρε. Χίλιες φορές δυο ώρες να έχουμε κάνει Γιώργο τέτοιο ρε βλάση με βορμάτισε εμένα, δεν με πειράζει. Παρά τέτοιους τώρα. Τον παλαβώ τώρα. Τον παλαβώ τώρα, μάγος. Είναι μήνυση. Άντε ρε το. Λέει ο άνθρωπος είμαι μάγος. Άλλο αυτό, εντάξει Παναγιώτη. Πίνει λίγο το πρωί. Θα πάω κι εγώ στο βιδόνα πιο ρε φίλε. Ρίξε άγκυρα στο λιμάνι της γεύσης. Τέσσερα βρουλάκια. Ναι, δεν βγαίνω στον ένα πρωί με ο μπάκος της Καλαμαριάς. Ρε ασλαμά. Σε ένα ημίχρονο έχει πιει. Τέσσερα βρουλάκια, δύο τσιμπουράκια, δύο μεζεδάκια. Γνώστο στρατιώτη 36 στην Πολύχνη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310662376. Ακούς, μυρίζεις, γεύεσαι, βυθό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το ψητοπολείο Μπε στο ψητό. Το οποίο έχει και εκπληκτικά νηστίσιμα μπέργκερ. Το veggie burger και το καβούρι burger είναι το κάτι άλλο. Και το. Πώς το λέει το φαλάφελ. Φαφατάλ. Φαλάφ. Το φαλάφελ, πώς το λέει. Φαφάλελ. Ο Φαφάλεφ. Ο Φαφάλεφ. Είπε ο Άλεφ της ΑΕΚ. Φωτιάδη, είσαι και τη φυλακή, είσαι ρε φίλε. Περίμενε μισό λεπτό λίγο, φίλε. Εδώ. Μόνο στο σαλόνι υπάρχουν εκπληκτικές προσφορές από τον Μπε στο ψητό. Αν δεν θες σαλόνι και θες παραγγελία, 60-22-20 ή μπε στο ψητό.gr με super. Προσφορές. Μεγάλο Αλεξάνδρου 16 στη Σταυρούπολη, πίσω από τη Μονή Λαζαριστών. Υπάρχουν και φοβερά μπέργκερ για εσάς που δεν νηστεύετε. Εκπληκτικό είναι το μπέργκερ, παιδιά. Και έχει και πάρα πολύ ωραίο κοτόπουλο και πολύ ωραία. Μ' άρεσε εμένα η Σίζαρ που πήγα και έφαγα. Διάβασε το 164. Τον... 164. Δηλαδή ήταν 2 μέτρα offside. Ένα μήνυμα χρωστάμε, λέει 164. Δηλαδή ήταν 2 μέτρα offside. Η αμφιβολία υπέρ ποιου είναι τελικά η συμπαθή με το μεγάλο ΠΑΟΚ. Λέει 164. Προφανώς στον Χρήσανθο. Αν ήταν μεγάλος, θα ήμουν εμπαθής. Επειδή δεν είναι μεγάλος όμως, δεν είμαι εμπαθής. Είστε, ήθελε να γράψει και το. Είναι απαθής. Είναι απαθής. Είστε, ήθελε να γράψει. Λοιπόν, Αντώνης Χαραλάμπους. Για τον Άρη, λέει. Ο ένας Αριανός. Γιάννης Παφίτης, ο δεύτερος Αριανός. Γιάννης Παφίτης, Αντώνης Χαραλάμπους. Για το Άρης Προμηθέας. Μπράβο. Πάμε τώρα στο θέατρο. Φεγγίτης 18, Σετσουάν 16. Σετσουάν. Οι νικητές είναι οι εξής. Ο Σετσουάν τι είναι. Στο Φεγγίτη. Είναι ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν. Το Σετσουάν είναι πόλη στην Κίνα. Είναι πόλη, είναι άνθρωπος, τι είναι. Είναι περιοχή, ναι, γεμάτη λίμνες. Και εκεί πέρα οι ομάδες παίρνουν πρωταθλήματα ανάλογα με τη λίμνη που στηρίζουν. Λοιπόν, άρα μπορούμε να πούμε ότι είναι το κύπελο του Σετσουάν. Ναι. Εσείς είστε Πεκίνο. Κάνε τους Κινέζους τώρα που πάω και κάνε double. Καλό. Ναι. Καλό. Έκανε double. Το πήρε, απέκλεισε τον Αστέρα. Πήρε και το κύπελο. Έκανα λάθος. Θα ξανακάνει. Θα ξανακάνει. Συγγνώμη που γίνομαι Βόθρο. Αυτό είναι μια εξαιρετική μορφή εμετική προπαγάνδα. Βόθρο. Εμετική βόθροπροπαγάνδα κιόλα. Φίλε και φίλοι που οδηγείτε δίτροχα στην Κατερίνη το νου σα, κυκλοφορεί ελεύθερο ο Διαμαντή Ευθυμιάδη. Προσοχή, έτσι λίγο προσοχή. Ο τζέντλεμαν Διαμαντή Ευθυμιάδη. Λοιπόν, στο Φεγγίτη πηγαίνουν οι Αντώνη Καμπούρη και Μαρία Ζάνη ή Ζανή. Ζητώ συγγνώμη, δεν το γνωρίζω τον τόνο. Αντώνης Καμπούρης ή Καμπούρης, Μαρία Ζάνη ή Ζανή. Στο Σετσουάν, Μπέρτολ Μπρέχτ θα απολαύσουν οι Ορέστης Μανασής και Μιχάλης Παλιούρας ή Παλιούρας ή Παλιουράς. Ορέστης Μανασής και Μιχάλης Παλιούρας ή Παλιούρας ή Παλιουράς. Το τελείωσε τη δουλειά του ο Σαββίδης στο Παλιούρι. Αύριο λογικά
Αύριο λογικά. Τίποτα δεν έχει κάνει εκεί πέρα. Τίποτα. Νοικιαστεί μόνο να πάρει. Μπαρ... Μου το είπαν πάω ξέρετε. Τώρα δεν κάτι κάνω. Όλα στον πάγο. Όλα στον πάγο. Λοιπόν, απέναντι όμως ωραία στόπερ Ισλανδούς. Ωραίο, παλικάρια. Παιδιά, αύριο λογικά. Λογικά δεν ξέρω. Λογικά θα δίνουμε διπλές για Σοκράτη Μάλαμα. Που πάει και πάλι για sold out. Δεύτερο συνεχόμενο Σάββατο. Και το παλεύουμε, είμαστε κοντά για ένα αδυνάτισμα για να χάσετε κιλά στου Bullet. For my Valentine. Έτσι, λαϊβάρα το Σάββατο, ατελείωτο ξύλο με την παντάρα αυτή από την Ουαλία, με το τελείως αμερικάνικο ύφος και στυλ. Από εμάς, το Σωτήρη Δασκαλάκη και το Χρήστο Κιώση, να έχετε μια bloody rocking day. Εγώ πάω στο Μαγέρικο, Γεωργίου Παπανδρέου 25, για να παραγγείλω ένα ωραίο φαγητάκι, μια σαρατούλα για σήμερα. Χθες, ονειρικά μπιφτεκάκια και πατατούλες φούρνου. Πραγματικά ονειρικά. Εγώ το... πάω στο 3, δεν τι είπα εσύ, στο πιπερών, τι είπα ο Βλάκας. Και λέω εγώ, άλλαξε. Σύγχρονο μαγειρίο, πιπερών. Άστο. Εγώ μην πάω... του δίνετε φαγητό εγώ, σήμερα. Εγώ πάω στο τριάδι γιατί δεν έχει ακόμα υπονόμους. Πάω το βόθρο να τον αδειάσω. Τον αδειάζει το κάθε μέρα 10 με 12. Θα τον αδειάσει κι αλλού. Άδειο είσαι πάλι σήμερα. Αύριο που θα σε γεμίσουμε αύριο ξανά. Άστα ρε φίλα εκεί πέρα αν μπορείς.